Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Την πληροφορία σημειώνω που μόλις μας ήρθε, θα την πούμε σε λίγο. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλή αποκριά να έχουμε, καλό καρναβάλι να έχουμε, αν και όλο το χρόνο δεν υστερούμε σε αυτό το κομμάτι, δόξα τω Θεώ. Είναι μέρες χαράς, βεβαίως από θρησκευτική άποψη έχουμε άλλα, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, αλλά έχουμε συνδέσει όλες αυτές τις μέρες με χαρά, με διασκέδαση, με μια έτσι, ευκαιρία να βγούμε έξω, να διασκεδάσουμε, να χορέψουμε, για να μπούμε μετά στο κομμάτι της νηστείας και βεβαίως να προχωρήσουμε προς το Πάσχα. Αν νόμιζε σε μένα μιλάει ο Θανάσης. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε κανονικά όπως κάθε μέρα. Είναι μεσολάβησε Σαββατοκύριακο, οπότε έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε την κάρτα με τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας για να μπούμε στην κανονική μας ροή. Δίκτυο TV.gr, αυτή είναι η ιστοσελίδα μας. Εδώ παρακολουθείτε τη ροή του προγράμματος του δίκτυο τηλεόραση καθημερινά, όπως και πολλά άλλα θέματα ενδιαφέροντα, επικαιρότητα και άλλα θέματα και πολλά. Μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Στο Facebook μας βρίσκεται 2 ώρες μαζί το προφίλ της εκπομπής, δίκτυο TV το προφίλ του σταθμού. Στο Instagram παπάκι Μαρία Νάβαλη, αν θέλετε να μας στείλετε mail στο maria.navali@hotmail.com. 2-321-051-500 είναι το τηλεφωνικό μας νούμερο. Μπορείτε να μας καλείτε όποτε εσείς θέλετε για να μας ενημερώσετε για τα θέματα τα οποία σας απασχολούν, τα θέματα τα οποία θέλετε να επικοινωνήσετε σε εμάς. Βεβαίως ο στόχος είναι να αναδειχθούν και αυτή είναι η δουλειά μας, να τα αναδείξουμε και από εκεί και πέρα, αν μπορεί να βρεθεί και λύση, αν υπάρχει πρόβλημα δηλαδή, εμείς είμαστε εδώ και προσπαθούμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που θέλουμε είναι να μας ενημερώνετε για τα θέματα που σας απασχολούν. Και ξεκινάω. Θα πω πρώτα την είδηση που σας έλεγα προηγουμένως. Έγιναν οι κρίσεις στο πυροσβεστικό σώμα. Νέος διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερών, του νομού Σερών δηλαδή, της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος, αναβάθμιση του κυρίου Παπαδόπουλου, ήταν διοικητής εδώ στο τοπικό της πόλης των Σερών. Ο κύριος Παπαδόπουλος γίνεται τώρα γενικός διοικητής σε όλο το νομό. Συγχαρητήρια, σιδεροκέφαλος, καλή δύναμη να έχει. Δύσκολο το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε όλη την Ελλάδα και στις Σέρες. Αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν έτσι, το σεβασμό μας και τα συγχαρητήρια, γιατί όποτε τους χρειαστούμε, τσακ, τηλεφωνάκι και είναι εκεί. Και σε αντίθεση και πολύ δύσκολες συνθήκες δουλεύουν. Τώρα κάτι μιζέριες, δεν κάθονται, δεν δουλεύουν και τι δουλειά κάνουν κτλ. Αχρίαστοι να είναι. Ας υπάρχουν εκεί να κάθονται, να μην ασχολούνται με, έτσι, με δύσκολα πράγματα, γιατί αυτό σημαίνει δεν έχουμε σεισμούς, καταποντισμούς, πλημμύρες, φωτιές. Όταν τους βλέπετε να είναι χαλαροί. Χαλαρούς τους θέλουμε. Τους πυροσβέστες, τους αστυνομικούς, τους στρατιώτες, τους στρατιωτικούς και τους υγειονομικούς. Δεν θέλουμε να έχουν πολλή δουλειά. Λίγο. Να βάζουμε τα μυαλά μας να δουλεύουν. Δεν θέλουμε αυτοί να έχουν πολλή δουλειά. Εδώ τους το κλείνω. Όλοι οι υπόλοιποι να δουλεύουν κανονικά. Όπως όλοι μας βέβαια, πρέπει να δουλεύουμε κανονικά. Ποιος μου στέλνει μηνύματα. Και βεβαίως δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω. Τι λέει ο Ανδρέας, ο κύριος Ανδρέας Θεοδωρίδης παίρνει τη θέση του διοικητή πυροσβεστικών υπηρεσιών στην πόλη των Σέρων στη θέση του κυρίου Παπαδόπουλου. Συγχαρητήρια και στον κύριο Θεοδωρίδη. Αυτά τα διαόλια εδώ, τα μηχανήματα και καλό κάνουν και κακό κάνουν και απ' όλα κάνουν. Φώτη, μπορείς χωρίς κινητό, Φώτη. Ο Φώτης πόσο είσαι, Φώτη, 22, 23, 24, 23. Δεν μπορεί χωρίς κινητό. Τώρα θα μου πεις εσύ που είσαι ολόκληρη γαϊδάρα, δεν μπορείς χωρίς κινητό. Το παιδί θα μπορεί χωρίς κινητό. Έχουμε να πούμε και για τα παιδιά αρκετά πράγματα. Θέλω τις φωτογραφίες, δυστυχώς, συγκλονιστικό. Τι να πούμε, όλα τα άλλα τώρα είναι σεισμός φωνικότατος στην γειτονική Τουρκία και τη Συρία. Προηγουμένως οι νεκροί είναι εκατοντάδες. Δεν θυμάμαι να έχω ξανακούσει κάτι τέτοιο. Δεν έχω ξανακούσει πραγματικά κάτι τέτοιο. Τους είχα αφήσει τους 600 στην Τουρκία μέσα σε μία ώρα νέα δημοσιεύματα. Τους θέλουν πάνω από 900 και μαζί με τους νεκρούς δυστυχώς και στο κομμάτι της Βόρειας Συρίας ξεπερνάνε ίσως τους 1000 οι νεκροί. Λοιπόν, καινούριο δημοσίευμα. Στους 1500 οι νεκροί στην Τουρκία από τα 7,8 Ρίχτερ. Έγινε πριν από λίγη ώρα και δεύτερος σεισμός 7,7, εκτός των άλλων μετασεισμών. Πάρα πολύ ισχυρός σεισμός. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες. Πραγματικά οι άνθρωποι, η χώρα βιώνει κάτι το οποίο μόνο με βιβλική καταστροφή μπορεί να παραλληλιστεί. Μόνο έτσι μπορεί να περιγραφεί μάλλον.
κατέρευσαν χιλιάδες κτίρια, χιλιάδες οι νεκροί και πόσοι τραυματίες. Μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς αυτή τη στιγμή, πάνω από 1.500 νεκροί. Κατέρευσαν μνημεία τελευταίων, πρώτα είναι οι ανθρώπινες ζωές. Είναι πραγματικά, υπάρχει έκκληση βεβαίως για βοήθεια. Θέλω να πιστεύω και σίγουρη είμαι ότι θα ανταποκριθεί η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική κυβέρνηση στην προσπάθεια για να σώσουν όσους μπορούν να σωθούν, όπως έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν. Είναι συγκλονιστικές εικόνες. Όλοι οι φίλοι όσοι έχει συνταραχθεί από αυτό που συμβαίνει στη γειτονική μας Τουρκία. Οι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν είναι πάρα πολλές, καταστροφές πάρα πολλές και φυσικά θα κληθούμε όλοι μας να βοηθήσουμε με το δικό μας τον τρόπο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το πρωί έβλεπα βίντεο πριν φύγω από το σπίτι με τα σωστικά συνεργεία που προσπαθούσαν να βρουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια, χιόνιζε κιόλας. Ήταν μια κατάσταση πραγματικά τραγικότατη. Δεν υπάρχουν λόγια να τα περιγράψεις αυτό. Δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψει αυτό. Και έχω την εντύπωση ότι έτσι όπως βλέπουμε τα δημοσιεύματα θα αυξηθεί δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών. Τραγικό. Δύναμη και κουράγιο να τους δώσει όσους είναι στους ανθρώπους αυτούς, δύναμη και κουράγιο. Τέτοια γίνονται και λες τι είναι η ζωή, τίποτα, καθόμαστε και ασχολούμαστε με τα μικρά. Εμείς ασχολούμαστε εδώ με το χιονάκι. Στην Ελλάδα το τελευταίο Σαββατοκύριακο το χιονάκι μας έχει πειράξει. Πάρα πολύ μας έχει πειράξει το χιονάκι. Βέβαια υπήρξαν κάποια προβλήματα με ηλεκτροδοτήσεις, κάποιοι δρόμοι έκλεισαν. Δεν ήταν και τραγικός ο χιονιάς εδώ που τα λέμε, αλλά στην Αθήνα που χιόνισε γίνεται το Έλληνα Δίς. Τώρα βέβαια τα τελευταία χρόνια δεν χιονίζει στις αίρες. Πού είναι τα χιόνια στις αίρες, μπορείτε να μου πείτε. Πού είναι τα χιόνια. Τώρα που έχουμε έτοιμο κρατικό μηχανισμό, γιατί δεν έρχονται τα χιόνια. Δεν ήθελα να ήξερα γιατί δεν έρχονται. Η Μπάρμπαρα λοιπόν πήγε Αθήνα, πήγε σε νησιά, στην Εύβοια, δημιούργησε κάποια θέματα. Εντάξει, θα το αντιμετωπίσουμε. Χειμώνας είναι, χιόνια θα έχει. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Και για να, έτσι, να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα, αν και το μυαλό μας είναι στην τραγική κατάσταση στην Τουρκία, έχω βρει ένα πολύ όμορφο βίντεο, κατά την άποψή μου, από το Μετεό. Είναι η ψιλοχιονισμένη, πασπαλισμένη Αθήνα από ψηλά. Πολύ όμορφες εικόνες. Ας πάμε να το δούμε πριν περάσουμε και μπούμε στα βαθιά. Ναι, θα το δούμε. Θα το δούμε σε λίγο. Είναι με drone είναι οι εικόνες. Ναι. Καλά, εντάξει, τώρα στον Ευροκόπη, στη Βροντού, στο Καριδοχώρι, στο Αχλαδοχώρι και σε άλλες περιοχές που είναι ορεινές, βλέπουν το χιόνι στην Αθήνα και γελάνε. Αυτό το χιόνι ούτε για παιχνίδι κάνει, ούτε για να παίξουμε. Είμαστε έτοιμοι να το δούμε. Στέλιο,
Εσύ που είσαι καλλιτέχνης και κάνεις τέτοια ωραία βίντεο, όλη η ουσία δεν είναι στη μουσική τελικά μετά την εικόνα. Η μουσική είναι που κάνει. Ένα NFY δεν έβαλαν αυτοί πάλι. Τι πήγαν και έβαλαν τώρα αυτή τη μουσική. Τόσο τους κόφτη, τι να πω. Πάμε να δούμε τι έγινε στις ημέρες καριέρας. Να μπούμε στην ροή μας. Ημέρες καριέρας το Σάββατο από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, τον παλιό ΑΕΔ δηλαδή. Άλλαξε όνομα, άλλαξε και τρόπο τέλος πάντων λειτουργίας από ό,τι φαίνεται. Ο πρόεδρος, ο κύριος Πρωτοψάλτης, προχθές μας είχε μιλήσει και για εξωστρέφεια του οργανισμού. Ένα εργαλείο που βοηθάει τέλος πάντων. Καλά, δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει ίσως στο κομμάτι της απασχόλησης και της ανεργίας. Είναι οι μέρες καριέρας που διοργανώνονται εδώ και πολύ καιρό σε πάρα πολλές πόλεις. Ξεκίνησαν από τα μεγάλα αστικά κέντρα και τώρα πηγαίνουν και περιφέρεια. Όπου εταιρείες κάνουν ραντεβού επί τόπου με ενδιαφερόμενους για εργασία. Πλήθος κόσμου είχε, βιογραφικά δίνουνε. Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι μία κίνηση. Δεν λύνει το πρόβλημα. Πλήθος κόσμου, ναι, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα ανεργίας. Αυτό είναι το θέμα. Υπάρχουν και οι επικρίσεις βέβαια, κάποιοι που είπανε ότι ήρθαν περισσότεροι από ξενοδοχειακές μονάδες, έτσι, από τα νησιά, από τις τουριστικές περιοχές, κυρίως από Ρόδο που ψάχνουν εργατικό δυναμικό. Εκεί υπάρχει ένα θέμα εκεί πέρα. Υπήρχαν όμως και σεραϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες είδαν υποψηφίους, πήραν τα βιογραφικά τους, έκαναν τις συζητήσεις τους, είδαν οι ενδιαφερόμενοι τι προσφέρουν οι εταιρείες, είδαν οι εταιρείες τι προσφέρουν οι εργαζόμενοι. Ας ελπίσουμε ότι θα έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των σεραίων που αναζήτησαν εργασία στην 13η μέρα καριέρας που πραγματοποίησε στις Σέρες η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Οι εγγραφές ξεπέρασαν τις 500 αρκετές ημέρες πριν την εκδήλωση. Στην ημέρα καριέρα συμμετείχαν 35 επιχειρήσεις με περισσότερες από 500 θέσεις εργασίας, διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέδων εξειδίκευσης. Είναι η 13η ημέρα καριέρας που διοργανώνουμε σε όλη την Ελλάδα και βλέπω ότι όπως και σε όλες τις άλλες ημέρες καριέρας, έτσι και εδώ έχουμε φοβερή ανταπόκριση. Βλέπετε την προσέλευση του κόσμου, βλέπετε πόσες πολλές επιχειρήσεις συμμετέχουν, περισσότερες από 500 θέσεις εργασίας σήμερα είναι διαθέσιμες εδώ για τον κόσμο. Των σερών. Και αυτό είναι που πρέπει να κάνει μια δημόσια υπηρεσία απασχόλησης. Δεν είναι να δίνει μόνο επιδόματα, είναι να βρίσκει δουλειά, να βοηθάει να βρίσκει η προσφορά τη ζήτηση. Έχουμε εταιρείες που αναζητούν προσωπικό, ανθρώπους που αναζητούν εργασία, τους φέρνουμε όλους μαζί σε έναν πολύ όμορφο χώρο, όπως βλέπετε, πολύ οργανωμένα και χωρίς ραντεβού. Εκατοντάδες βιογραφικά θα υποβληθούν και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα έχουμε προσλήψεις και ανθρώπους που βρίσκουν εργασία. Αυτός είναι ο σκοπός των εκδηλώσεων και θα συνεχίσουμε με την ίδια δυναμική, γιατί βλέπετε τη φοβερή ανταπόκριση υπάρχει από τις τοπικές κοινωνίες. Στόχος των εκδηλώσεων ημέρας καριέρας είναι να δοθεί η δυνατότητα σε όσους αναζητούν εργασία να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους εταιριών που αναζητούν το κατάλληλο προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού. Επίσης, στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων της ΔΥΠΑ παρήχαν στους ανέργους και τους αναζητούντες εργασία πληροφορίες για τις δράσεις και τα προγράμματά της. Κάποιες επιχειρήσεις προσλαμβάνουν αμέσως, κάποιες επιχειρήσεις μετά από κάποιο διάστημα. Δηλαδή, μαζεύουν τα βιογραφικά, τα αξιολογούν, κάνουν συνεντεύξεις και έχουμε προσλήψεις μετά από κάποιο διάστημα. Φανταστείτε ότι ακόμα και σήμερα γίνονται προσλήψεις από ημέρες καριέρας που είχαν γίνει και πριν από 6-7 μήνες. Οπότε είναι μια δυναμική διαδικασία, δεν είναι επιδοτούμενες, το κράτος δεν έχει κανένα ρόλο παρά μόνο διαμεσολαβητικό ρόλο σε αυτές τις εκδηλώσεις και εμείς παρακολουθούμε τα στοιχεία και είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και νομίζω και ο κόσμος είναι πολύ ικανοποιημένος αλλά και οι επιχειρήσεις. Οπότε είμαστε αισιόδοξοι ότι όσο συνεχίζουμε θα έχουμε το ίδιο πολύ καλό αποτέλεσμα. Ενέργειες όπως αυτή αποδεικνύουν τη σταθερή βούληση της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας να ενισχύσει τον τομέα απασχόλησης, ιδίως για τις νέες και τους νέους που κάνουν τα πρώτα βήματα στην αγορά εργασίας. Στόχος μας είναι όχι μόνο νέες θέσεις απασχόλησης, αλλά και καλά αμοιβόμενες, ώστε η νέα γενιά να μείνει στον τόπο μας, ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής. Είναι πολύ ευχάριστο που αυτή τη στιγμή γίνεται μια τόσο σημαντική προσπάθεια στον νομό μας και νομίζω ότι αυτές οι προσπάθειες δείχνουν την προσήλωση που έχει η κυβέρνηση πραγματικά να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους να βρούνε όχι απλά θέσεις εργασίας, αλλά όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, και αυτός είναι ο στόχος,
καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Και εγώ μπορώ να σου πω, Πρόεδρε, ότι ειδικά στο δικό μου κομμάτι, στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα έργα υποδομής, βλέπουμε ότι και από τα δημόσια και από τα ιδιωτικά έργα υπάρχει πολύ μεγάλη, μεγάλη προσέλευση από μυαλά που φύγαν στο εξωτερικό, που γυρνάνε πίσω τώρα και που πραγματικά βρίσκουν καλά αμοιβόμενες δουλειές. Επομένως, και πάλι συγχαρητήρια στον οργανισμό σου. Κάνεις μια εξαιρετική δουλειά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι, αν και είναι υποχρέωσή σου να είσαι εδώ, αλλά σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Από την πλευρά της, η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Ερών Φωτεινή Αραμπατζή, αφού καλωσόρισε τον πρόεδρο της ΔΥΠΑ, αναφέρθηκε στην γόνιμη συνεργασία που έχει μαζί του, τονίζοντας ότι στόχος της πρωτοβουλίας είναι η άμεση και αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας. Θέλω να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τον διοικητή της ΔΥΠΑ, τον κύριο Πρωτοψάλτη, με τον οποίο έχουμε μία συνεχή και γόνιμη συνεργασία για την έλευση των ημερών καριέρας σήμερα εδώ στις ΣΕΡΕΣ, την απόφαση του οργανισμού με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, μεγέθη, νούμερα και αριθμούς να επιλέξει τις ΣΕΡΕΣ προκειμένου να γίνει αυτός ο θεσμός για 13η φορά. Έχουν περιοδεύσει τις ημέρες καριέρας ήδη σε 13 νομούς και ακολουθεί η Αθήνα ως 14ος προορισμός. Να πω ότι είναι μια πολύ χρήσιμη πρωτοβουλία, ένα πολύ διευκολυντικό εργαλείο, το οποίο τι κάνει επί της ουσίας, φέρνει σε άμεση επαφή, αφού έχει γίνει σχετική προεργασία, τους εργαζόμενους με τους εργοδότες, προκειμένου να δούνε πώς κουμπώνει η προσφορά και η ζήτηση, για να έρθει πιο ο στόχος. Ποιος είναι ο στόχος? Να προκύψουν νέες θέσεις εργασίας και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Η υπηρεσία της ΔΥΠΑ εδώ στις ΣΕΡΕΣ, υπό την ομπρέλα βεβαίως του οργανισμού, έκανε εξαιρετική δουλειά. Γι' αυτό το λόγο και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Υπάρχουν πάρα πολλές προεγγραφές εργαζομένων και όπως έχετε ήδη δει, πραγματικά παρατηρείται το αδιαχώρητο. Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην εκδήλωση δραστηριοποιούνται σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, όπως βιομηχανίες τροφίμων, επίπλων γραφείου, επεξεργασίας ξύλου, βιοκαυσίμων, καλλιντικών και απορρυπαντικών, κέντρα παροχής ιατρικών υπηρεσιών, βιοτεχνίες, εταιρείες κατασκευών και παροχής υπηρεσιών. Αυτά με τις ημέρες καριέρας. Όπως σας είπα, μεσολάβησε Σαββατοκύριακο. Το ξέρετε, δεν ήταν ανάγκη να το πω εγώ βέβαια, εννοείται. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι λόγω των ημερών, από την πρωτοχρονιά και μετά, ξεκινήσει μία, έτσι, τα Σαββατοκύριακα, μία τεράστια πιτοχώρο κατάσταση. Καλό είναι αυτό. Βγαίνει ο κόσμος έξω, κινούνται και τα μαγαζιά, τα βραδινά, ή οι χώροι τέλος πάντων που φιλοξενούν τέτοιου είδους εκδηλώσεις, διασκεδάζουν, έρχονται σε επαφή. Μετά από τον κορονοϊό ειδικά έχουμε πολύ μεγαλύτερη ανάγκη από κάτι τέτοιο. Οπότε και αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε πολλές τέτοιες εκδηλώσεις. Θα δούμε κάποιες στην εκπομπή όσες προλάβουμε μέσα σε όλα τα θέματα και στο Δελτίο Ειδήσεων, γιατί το δίκτυο τηλεόραση βρίσκεται παντού, όπου μπορούμε τουλάχιστον να τρέξουμε. Αν κάποιοι κάπου δεν πήγαμε, χίλια συγγνώμη, αλλά δεν μπορούμε να διανεκτηνιστούμε και στο όλο. Υπάρχουν και γίνονται και συγχρόνως. Έκοψε την πίτα όμως την προηγούμενη Παρασκευή και η Νόδε των Σερών. Νόδε τη λέω εγώ. Δεν ξέρω τώρα το καινούργιο το όνομα που είναι, δεν θα το μάθω ποτέ. Η Νόδε Σερών είναι τοπική οργάνωση, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Στο Citizen έγινε η εκδήλωση, ήταν εκεί τα μέλη της Νόδε, το διοικητικό δηλαδή συμβούλιο, βουλευτές, εκπρόσωποι της νεολαίας. Ήταν και αρκετός κόσμος. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Βουλευτές μας, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα σε αυτήν την οικογενειακή μας κοπή της Βασιλόπιτας και της συνεδρίας και την πανηγυρική που κάνουμε την έναρξη του προεκλογικού μας αγώνα ουσιαστικά. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά. Μια χρονιά νίκης για τη Νέα Δημοκρατία.
Μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας για μια Ελλάδα που αλλάζει, που βλέπει μπροστά, που δημιουργεί στέρεες βάσεις για το αύριο, που βάζει ψηλά τον πύχη των προσδοκιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας και των πολιτών της, εξέπεμψαν τα στελέχη και τα μέλη, αλλά και οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας στην εκδήλωση Κοπή Βασιλόπιτας της Νόδες Ερών, με τον πρόεδρο Θεόδωρο Καμπούρη να ευχαριστεί όλο τον κόσμο για την παρουσία του. Το παρόν έδωσαν και όλοι οι βουλευτές του κόμματος. Τυχερός της βραδιάς ο αντιπεριφερειάρχης Ερών Παναγιώτης Πυρόπουλος. Εκτός από την πίτα μοιράστηκαν και πιτάκια, όπου το φλουρί εκεί πήγε στον κύριο Δημήτρη Κοτσαμπά. Και οι δύο τυχεροί κέρδισαν από ένα βιβλίο ιστορίας των Σερών. Μαζευόμαστε εδώ σήμερα και θα κόψουμε και την Βασιλόπιτα, την οικογενειακή μας Βασιλόπιτα, τα οργανωμένα μέλη που συμμετέχουν στο ΔΣ της ΝΟΔΕ, οι βουλευτές, οι δήμαρχοι και όσοι συμμετέχουν σε αυτό το όργανο της ΝΟΔΕ. Τι θα συζητήσετε? Στα θέματα της ημερήσης διάταξης έχουμε τις τρέχως πολιτικές εξελίξεις, το πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα μέχρι τις εκλογές, γιατί είναι πολύ κοντά, δεν είναι θέμα χρόνου που θα ανακοινωθούν, εκτιμώ, και πώς θα οργανωθούμε καλύτερα για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το δύσκολο κομμάτι και να κερδίσει ξανά η Νέα Δημοκρατία την αυτοδυναμία. Κοιτάξτε, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ό,τι συμβαίνει και σε πολιτικό επίπεδο και σε κοινωνικό. Θα πρέπει να θεωρήσουμε πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα μέχρι τις εκλογές, πώς τα μέλη μας θα βγουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλα τα διαδικαστικά που έχουν σχετικά με την οργάνωσή μας, για να πάμε τους εκλογικούς αντιπροσώπους, όλη την κατάσταση της κομματικής μας οργάνωσης από όλο τον νομό. Και αυτό βλέπετε ότι είναι οι πρόεδροι των τοπικών όλοι εδώ, οι αντιπρόεδροι επίσης, και νομίζω ότι είναι μια οικογενειακή συγκέντρωση πολύ χρήσιμη για τη Νέα Δημοκρατία στις Σέρρες. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής και κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του κόμματος και βουλευτής Σερών κ. Φωτεινή Αραμπατζή ευχήθηκαν καλή και δημιουργική χρονιά, ενώ δήλωσαν απόλυτα αισιόδοξοι για τα αποτελέσματα των εκλογών, καθώς όπως τόνισαν, η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να έχει μια αξιοπρεπή διαφορά από το δεύτερο κόμμα, το οποίο όμως την κάνει να εργάζεται και να προσπαθεί για το καλό της χώρας και των πολιτών ακόμη περισσότερο. Αυτό νομίζω ότι αποδεικνύει ότι πλέον όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει ότι μπαίνουμε σε μια τελική ευθεία των εκλογών. Επομένως, να συγχαρώ τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ, όλα τα μέλη της ΝΟΔΕ που πήραν αυτή την πρωτοβουλία να κάνουν αυτό που λέμε, αυτή τη μάζοξη, σωστά το λέω, οικογενειακή, για να μπορέσουμε έτσι να οργανωθούμε, να μπορέσουμε να μιλήσουμε, να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις, να πούμε προβληματισμούς και κυρίως όμως να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που διαπιστώνουν οι πάντες είναι ότι η Νέα Δημοκρατία μετά από 3,5 χρόνια έχει καταφέρει να έχει μια πολύ αξιοσημείωτη διαφορά ασφαλείας, θα σας έλεγα, από το δεύτερο κόμμα. Δεν πρέπει όμως να εφησυχάσουμε. Πρέπει να μπούμε σε μια λογική σοβαρού πολιτικού διαλόγου, όχι σύγκρουσης εκτός ορίων, διότι νομίζω ότι τα επιχειρήματα είναι αυτά τα οποία θα πείσουν και έναν κόσμο απογοητευμένο να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα και να σκεφτεί καλύτερα για το μέλλον του. Είμαστε συγκεντρωμένοι όλα τα μέλη της τοπικής ΝΟΔΕΣ σήμερα εδώ για την καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας. Το κλίμα είναι ενθουσιώδες, θα έλεγα. Η προσέλευση του κόσμου πάρα πολύ μεγάλη, γι' αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ. Το κλίμα είναι πάρα πολύ θετικό. Είμαστε όλοι έτοιμοι να δώσουμε σε λίγο καιρό στις επικείμενες εθνικές εκλογές τον πολύ, πολύ μεγάλο, τον πολύ καλό αγώνα και είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα που θα έρθει από την πρώτη κάλπη, από την πρώτη Κυριακή. Η Νέα Δημοκρατία θα καταγράψει από την πρώτη Κυριακή μια πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, όπως ακριβώς αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις οι οποίες βλέπουν από το 2019 και εντεύθεν το φως της δημοσιότητας. Χρόνια πολλά σε όλους. Τα στελέχη του κόμματος που βρέθηκαν στην Ακρόπολη των Σερών για την κοπή της Βασιλόπιτας δήλωσαν αισιόδοξα για την επόμενη μέρα, καθώς θεωρούν πως όχι μόνο σε πανελλαδικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, οι γαλάζιοι δήμαρχοι και γενικότερα οι γαλάζιοι υποψήφοι θα τα καταφέρουν. Έχουμε μεγάλη προσέλευση φίλους καλούς από παλιά και νεότερους με κοινή διαδρομή.
Ελπίζω και εύχομαι να αποδειχθούμε χρήσιμοι στη σεραϊκή κοινωνία, σε αυτόν τον τόπο, στους πολίτες, να ενώσουμε δυνάμεις. Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να προσφέρουμε και για όχι κανένα άλλο λόγο. Ελπίζω και εύχομαι να στηρίξω ένας τον άλλον, κανείς δεν περισσεύει και να είμαστε χρήσιμοι πλέον σε αυτή την κοινωνία. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να βάλουμε πλάτη. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, δημιουργική και για όλους μας και μια χρονιά εκλογική η οποία χρειάζεται αγώνες από όλους μας. Έτσι και εμείς εδώ βρισκόμαστε σήμερα στην όδη τοπική εδώ των Σερών για την πρωτοχρονιάτικη πίτα και τις πρωτοχρονιάτικες ευχές. Για μια καλύτερη χρονιά, μια χρονιά παραγωγική για όλους μας. Διαρκής Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ήρθαμε και εμείς εδώ ως μέλη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Χρόνια τώρα, πολλές δεκαετίες εγώ προσωπικά, να κόψουμε την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα για το καλό του χρόνου. Εύχομαι χρόνια πολλά και καλή χρονιά με υγεία σε όλους μας. Φέτος είναι εκλογική χρονιά και εμείς θέλουμε να είναι μια χρονιά επιτυχίας και μιας δεύτερης ατραετίας και μεγάλης νίκης. Οπότε όλοι θα είμαστε κοντά στην παράταξη την οποία αγαπάμε για να επιτύχουμε ακριβώς αυτό. Κόβουμε τη βασιλόπιτα σήμερα, μέρα γιορτής για τη Νέα Δημοκρατία. Συσπυρωνόμαστε εν ώψη των επερχόμενων εκλογών. Μια μεγάλη προσπάθεια από όλους να ξανακερδίσει η Νέα Δημοκρατία για το καλό πρώτα του τόπου και στη συνέχεια όλων των ανθρώπων της. Η Νέα Δημοκρατία να προχωρήσει όπως παλιά, να είναι πάλι κυβέρνηση για να δει η χώρα μια καλή, άσπρη μέρα όπως λέμε πάντα. Και όχι από το χιόνι άσπρη μέρα να φανταστώ. Μια άσπρη μέρα, έτσι όπως θέλουμε το μεταφορικά. Γιατί άσπρη μέρα στις αίρες από το χιόνι δεν θα βγούμε, δεν θα δούμε, δύσκολο το βλέπω. Και μια που μιλάμε για την κατάσταση και το πώς μπορεί να βελτιωθεί και τα λοιπά, αν ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία, όπως είπαν τα μέλη της ΝΟΔΕ, πάμε να δούμε τι λένε τώρα οι κομμωτές και όλα τα μέλη του σωματείου, οι εκπρόσωποι τους τέλος πάντων, για τα μέλη του σωματείου που εκπροσωπούν, σε σχέση με το ενεργειακό κόστος. Κατάφερα και το είπα. Τι παθαίνω ώρες, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχουμε δηλώσεις από τους εκπροσώπους τους, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή, για το πόσο έχει επηρεάσει και τις δικές τους δουλειές όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα με την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Σε απόγνωση βρίσκεται η πλειοψηφία των ιδιοκτητών κουρίων και κομμωτηρίων της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, καθώς το ενεργειακό κόστος έχει χτυπήσει κόκκινο. Οι λογαριασμοί ρεύματος φτάνουν φουσκωμένοι σε επιχειρήσεις, με τους ιδιοκτήτες να μην μπορούν να ανταποκριθούν. Ο κλάδος γενικά δεν πάει καλά, όπως δεν πάει καλά σχεδόν όλη η αγορά. Το ενεργειακό κόστος χτυπάει πάρα πολύ και εμάς, γιατί μέσα στα μαγαζιά, στα κομμωτήρια και στα περισσότερα κουρία θερμοσύφωνα, πιστολάκια είναι από τις συσκευές που τραβάνε υπερβολικό ρεύμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι λογαριασμοί του ρεύματος είναι ανεβασμένοι. Όλα τα προϊόντα έχουν ανέβει. Ο κόσμος είναι τρομοκρατημένος. Κοιτάζει πιο πολύ τα είδη καθημερινής ανάγκης. Σούπερ μάρκετ και που να φάει τις υποχρεώσεις του. Εμείς ερχόμαστε σε δεύτερη μοίρα όπως και κάποια άλλα επαγγέλματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο για όλους. Αγωνιζόμαστε όσο μπορούμε. Σύμφωνα με τον απερχόμενο πρόεδρο του Σωματείου Γιάννη Γκουσμπασανιώτη, το πελατολόγιο έχει μειωθεί. Και αυτό γιατί οι επισκέψεις στα κουρία και κομμωτήρια έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Όπως υποστηρίζει ο κ. Γκουσμπασανιώτης, ήδη δύο επιχειρήσεις έχουν βάλει λουκέτο, μην μπορώντας να ανταποκριθούν στα έξοδα. Έχουμε κάποια μαγαζιά που έχουν κλείσει. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω, είναι δύο μαγαζιά, μέχρι στιγμής που ξέρω. Με συναδέλφους που μιλάω από άλλους νομούς και από άλλους πόλεις, ήδη σε πολλές περιοχές της Ελλάδας κλείνουν, ετοιμάζονται να κλείσουν, όπως και εδώ θα κλείσουν, γιατί δεν μπορούν να τα επεξέρουν. Και από τη στιγμή που μπαίνεις από μέσα, είναι άχρηστο να το κρατήσεις το μαγαζί. Μαγαζί κρατάς για να μπορείς να επιβιώσεις και να συντηρήσεις την οικογένειά σου. Άμα είναι να μπαίνεις από μέσα, το κλείνεις. Μεγάλο πρόβλημα του κλάδου οι επαγγελματίες που έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους και έχουν κάνει τα σπίτια τους κουρία ή κομμωτήρια. Ένα επιπλέον πλήγμα στον κλάδο της κομμωτικής είναι και το βαλιτσάκι με κουρέματα στο σπίτι. Επίσης δεν είναι λίγοι οι πελάτες που πληρώνουν βερεσέ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα μέλη του σωματείου. Δεν υπάρχει μαγαζί που να μην υπάρχει βερεσέ. Βερεσέ έχουν όλοι. Από το πιο μικρό μαγαζί μέχρι το πιο μεγάλο. Σε όλα τα επαγγέλματα. Τώρα, όσο για τα βαλιτσάκια
όσο και να θέλουν να κάνουν ζημιά, κάνουν μια πάρα πολύ μικρή ζημιά, γιατί για να πάει από το ένα στο σπίτι στο άλλο πρέπει να υπάρχει κάποιος χρόνος. Έτσι, τώρα το χειμώνα δύσκολα μεταγίνονται. Αυτοί που κάνουν ζημιά είναι αυτοί που έχουν στήσει μαγαζιά στα σπίτια τους. Δηλαδή έχουν μέσα στο σπίτι τους, έχουν στήσει μαγαζιά, ένα δωμάτιο, ή κάποιοι νοικιάζουν καρσονιέρα, ή το σπίτι τους και το έχουν κάνει μαγαζί. Και δουλεύουν κανονικά. Με νόμιμες διαδικασίες. Όχι, παράνομες. Ή έκλεισαν τα μαγαζιά τους και δουλεύουν στο σπίτι τους, ή δεν άνοιξαν καν μαγαζί και έχουν κάνει το σπίτι τους, ένα δωμάτιο στο σπίτι τους, το έχουν κάνει μαγαζί. Υπάρχουν και εδώ φαινόμενα. Βεβαίως. Έχουμε πάρα πολλούς μέσα στην πόλη. Αυτοί, κατά τη δικιά μου τη γνώμη, έτσι, κάνουν τη μεγαλύτερη ζημιά, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να πάει ο καθένας μας, εσείς, εγώ, Α, Ο, Β, να πάμε να μπούμε στο μαγαζί μέσα. Του βαλιτσάκι θα πρέπει να το πάρει τηλέφωνο να έρθει. Να έρθει τη συγκεκριμένη ώρα, μπορεί να μην του βολεύει. Εντάξει, όχι ότι δεν κάνει ζημιά και του βαλιτσάκι, έτσι. Αλλά τη ζημιά που κάνει του βαλιτσάκι είναι πολύ μικρότερη από αυτού που έχουν κάνει τα μαγαζιά στα σπίτια. Εσείς εκεί μπορείτε να παρέμβετε και τι ζητάτε στο κομμάτι του ΣΥΕ. Δυστυχώς, όπως είναι η νομοθεσία αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει κάποιος στο σπίτι μέσα. Και στην τελευταία τηλεδιάσκεψη που είχαμε κάνει τα σωματεία από όλη την Ελλάδα μαζί με την Κλαδική Ομοσπονδία μας στην Κόκε, και ήταν και ο κύριος Αναγνωστόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, στην κουβέντα αυτή, γιατί του είχα θέσει το θέμα, δεν μπορεί να επέμβει κανένας μέσα, γιατί δεν είναι κακούργημα. Και από τη στιγμή που δεν θεωρείται κακούργημα, δεν μπορεί να δώσει ούτε ο εισαγγελέας χαρτί για να μπει μέσα στο σπίτι. Οι κουρείς και κομμωτές των Σερών ζητούν στήριξη από την πολιτεία και προστασία του επαγγέλματός τους. Από την πολιτεία βασικά ζητάμε στήριξη. Ζητάμε να μπορεί να βοηθήσει τον κλάδο, όπως και τους περισσότερους κλάδους, να παγώσει κάποια έξοδα τα οποία μεγάλωσαν τα τελευταία 3 χρόνια με τον κορονοϊό. Και αυτό που πρέπει να κάνει η πολιτεία είναι να προστατεύσει και το δικό μας το επάγγελμα και όλα τα επαγγέλματα. Δεν μπορεί δηλαδή να βγαίνουν και να κυνηγάνε τα μαγαζιά που είναι νόμιμα και οι άλλοι στα σπίτια που έχουν κάνει παράνομα, γιατί έχουν κάνει κουρία, δικομωτήρια, οτιδήποτε άλλο επάγγελμα, να μην μπορεί να τους πειράξει κανένας. Όλα αυτά τα προβλήματα τέθηκαν επιτάπητος κατά τη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης του Σωματείου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου. Και αμέσως μετά έγιναν εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Φωτιές άναψαν οι δηλώσεις του κυρίου Μαλιαρά, του πρόεδρου του Μελητηρίου των Σερών, προχθές. Δηλώσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων τόσο στον απολογισμό της ΕΡΕΞΠΟ, βεβαίως, όσο και στο τι έγινε με τα χρήματα για τη συναυλία του Αργυρού, που δεν έγινε ποτέ. Χρήματα που δόθηκαν σε έναν ατζέντη, που τελικά ήταν ατζέντη, δεν ήταν ατζέντη, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά τον κύριο Γιώργο Γούνα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μελητηρίου. Καλησπέρα σας, κύριε Γούνα. Καλησπέρα, κύριε Ναβόλη, σας και στους τηλεθεατές σας. Από ό,τι είδα, ήταν άμεση η αντίδρασή σας σε όσα ακούστηκαν από τον κύριο Μαλιαρά, με παρέμβασή σας στο. Όχι μόνο αλλά υπήρχαν και άλλα. Και άλλες. Και ο κύριος Καλαϊτζίδης. Ναι. Καλαϊτζίδης και κάτι και από τη Ροδόπολη σήμερα που την επισκέφτηκα για τη δουλειά μου φυσικά, αλλά είναι έξαλλη με τα λεγόμενα του κύριου Μαλιαρά. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δηλώσεις αυτές, χαμηλώνουν το κύρος του επιμελητηρίου που πρέπει να είναι πολύ ψηλά. Να το πιάσουμε πρώτα από τον απολογισμό για τη ΣΕΡΕΞΠΟ. Φαντάζομαι αυτό που έκανε έξαλλους, όπως λέτε, τουλάχιστον εσείς τους κατοίκους στη Μαλιαρά, τους επιχειρηματίες μάλλον στη Ροδόπολη, είναι αυτό που είπε ο κύριος Μαλιαράς, ότι δεν ενδιαφέρει τον επιχειρηματία στη Ροδόπολη ο απολογισμός της ΕΡΕΞΠΟ. Αυτό ήταν. Ναι, αλλά πραγματικά οι επιχειρηματίες της Ροδόπολης και της κάθε περιοχής απομακρυσμένες έρχονται στο επιμελητήριο, δίνουν τα χρήματα αυτά που ξοδεύει το επιμελητήριο και η διοίκηση και ο πρόεδρος για να κόβουν πίτες. Και μετά τις πίτες να πηγαίνουν σε νυχτερινά μαγαζιά να κόβουν, να τρώνε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δωρεάν από τα έσοδα που έχει από αυτούς τους ανθρώπους. Τότε είναι καλοί αυτοί οι άνθρωποι. Έρχονται οι άνθρωποι, πληρώνουν το γεμί τους, πληρώνουν τη συνδρομή τους, πληρώνουν τα πάντα. Έρχονται, ψηφίζουν αυτούς τους ανθρώπους, ή τους θέλουμε δηλαδή. Μόνο για να δίνουν τα χρήματά τους. Εσείς το έχετε ζητήσει αρκετές φορές το να γίνει απολογισμός της ΕΡΕΞΠΟ. Από την πρώτη στιγμή το ζητάω, έχουν περάσει 4 μήνες, η ΕΡΕΞΠΟ τελείωσε τέλη Σεπτέμβρη, είναι Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, φτάνουμε μέσα Φεβρουαρίου.
και ο πρόεδρος αρνείται συνεχώς. Βρίσκει δικαιολογίες συνεχώς, αρνείται συνεχώς. Πάντως κάποιος... είπε ο κύριος Μαλιαράς προχθές, από ό,τι θυμάμαι, ότι όποιος θέλει να δει τον απολογισμό μπορεί να τον δει. Κοιτάξτε, δεν είναι και αυτό. Ναι. Έχω στείλει πάρα πολλά έγγραφα με email, επίσημα email προς την ΕΠΑΝΕΣΕΡ και στη διοίκηση του πλητηρίου που ζητάω αυτά τα έγγραφα. Ο κύριος Μαλιαράς είπε και προτέ στο Συμβούλιο, όταν τέθηκαν αυτά τα ζητήματα, ότι μπορείτε να στείλετε email και να σας απαντήσουν. Και έχω επίσημη απάντηση από τον κύριο Μαλιαρά ως πρόεδρος της ΕΠΑΝΕΣΕΡ, ότι τα θέματα αυτά έχουν συζητηθεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι. Ο απολογισμός έχει συζητηθεί. Όχι μόνο ο απολογισμός και κάποια άλλα πράγματα να ζητάω, κάποια έγγραφα. Για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, για το τι γίνεται στην ΕΠΑΝΕΣΕΡ, για το θέμα της συναυλίας, ζητάω όλες τις κρεμείς δικαστικές αποφάσεις που υπάρχουν με τον υποτιθόμενο μάνατζερ που προέβησε με τεράστια ζημιά για τα μέλη του επιμελητηρίου των σαραίων επαγγελματιών. 6.750 ευρώ πήρε δραμηνός άνθρωπος ο οποίος δεν έγινε ποτέ η συναυλία του καλλιτέχνη του κ. Αργυρού. Και δεν έχουμε απαντηθεί σε τίποτα. Αυτά τα χρήματα που δόθηκαν στον Ατζέντη, ήταν τελικά Ατζέντης, δεν ξέρω. Δεν ήταν Ατζέντης. Ναι, δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος. Τυχοδιώκτης. Με τη νομική οδό τα διεκδικούν τώρα, το επιμελητήριο το διεκδικεί. Μα δεν έχουμε κάποια χαρτιά, δεν μας δείχνει χαρτιά τίποτα. Τότε πώς θα το κερδίσετε, άμα δεν έχετε χαρτιά. Μα αυτό σας λέω, κοιτάξτε, εδώ έχουν γίνει κάποια τραγικά λάθη. Να ξεκινήσουμε να πάρουμε την ιστορία από την αρχή. Ναι. Όταν λοιπόν ο κύριος Μαλιαράς κατά δήλωσή του είπε ότι μόνος του θα ασχοληθεί με τις συναυλίες, αυτό το δήλωσε και ο κύριος Καλαϊτζίδης, σας το είδατε και χθες, ξαφνικά μίλησε με κάποιον στη Δράμα, ο οποίος έλεγε ότι τον είχαν πληροφορήσει κάποιοι άλλοι ότι είναι ατζέντης του κυρίου Αργυρού. Υπέγραφε και ένα συμφωνητικό και όταν προχθές στο επιμελητήριο ζήτησα να δω αυτό το συμφωνητικό και ποιος το συνέταξε και ποιος νομικός το είδε. Εύλογα ερωτήματα ανθρώπων που ασχολούνται χρόνια με τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Δεν απάντησε στην αρχή, κοκκίνιζε, πρασίνιζε. Λέω ποιος νομικός το είδε αυτό. Τη μέρα της πιτάς. Ναι, την ημέρα, κάναμε συμβούλιο. Ναι, κάναμε συμβούλιο μετά. Λέω πείτε μου, ποιος νομικός το διάβασε. Αναγκάστηκε μετά από επίμονες ερωτήσεις μου να πει ότι δεν το είδε κανείς νομικός από το ΕΒΕΣ, που έχουμε νομικό την κυρία Μπίτσιο, βέβαια είναι στο ΓΕΜΗ, αλλά μπορούσε να τη συμβουλευτεί. Δεν το είδε εξωτερικός συνεργάτης νομικός σύμβουλος του επιμελητηρίου, είπε κανένας, και το είδε μόνο ο κύριος Μαλιαράς που είναι γεωπόνος. Επίσης το τραγικό της όλης υπόθεσης. Το ιδιωτικό συμφωνητικό το έδωσε αυτός ο άνθρωπος. Ο Δραμηνός, ναι. Δεν είναι δικό μας, είναι του Δραμηνού. Το υπέγραψε ο κύριος Μαλιαράς. Άρα υπάρχει το συμφωνητικό που δεν ξέρετε και τι μα λέει. Μα δεν ξέρουμε, ναι, γιατί δεν το έδωσε νομικό. Να μας απαντήσει ο κύριος Χαρέπογλου, να μας πούν οι πρόεδροι των δικηγόρων. Το συμφωνητικό δεν πρέπει να εξετάζεται. Δεύτερο ερώτημα, βασικό. Υπεύθυνη λέει για τυχόν δικαστικές διαμάχες μεταξύ των δύο συμφωνητέτων ΕΠΑΝΕΣΕΡ και του Δραμηνού, ο Δραμηνός, ο κ. Φράντζες μας έφερε και το όνομά του μας το είπε, είναι τα δικαστήρια Αθηνών. Εδώ τίθεται τεράστιο ζήτημα. Αθηνών γιατί? Με αυτό ακριβώς ζητήσαμε και εμείς και όλοι στο Συμβούλιο. Γιατί Αθηνών? Να μας πει ο πρόεδρος των δικηγόρων του Σερών, τι σημαίνει να γίνει μια υπόθεση στην Αθήνα. Δηλαδή, υπόθεση ΕΠΑΝΕΣΕΡ που εδρεύει το επιμελητήριο στις Σέρες. Υπόθεση Δραμηνού επαγγελματία που είναι στη Δράμα. Όμορφος όμως. Θα τηλήσουν τα δικαστήρια των Αθηνών. Δηλαδή, όταν θα χρειαστεί να πάει ένας δικηγόρος από τις Σέρες για να πάει να εκπροσωπήσει το επιμελητήριο στην Αθήνα, πρέπει να πάρει αεροπλάνα, ξενοδοχεία, εκτός έδρας, άλλη στιγμή στην Αθήνα, να γίνει αναβολή, ξανά τα ίδια. Η υπόθεση αυτή θα τραβήξει. Ρώτησα σήμερα έναν δικηγόρο τι σημαίνει Αθήνα. Και μου είπε ότι η υπόθεση αυτή θα τραβήξει πάρα πολλά χρόνια. Το θέμα ήταν από την πρώτη στιγμή που αυτή την ερώτηση που είχαμε θέσει όλοι. Από τη στιγμή που δεν ήρθε ο Αργυρός, δεν έπρεπε να φέρει τα λεφτά πίσω αυτός και να τελειώνει η υπόθεση. Έτσι μας είχε πει και ο κύριος από τη Δράμα, Μαλιάρας, δηλαδή. Ότι όταν είχαμε μαζευτεί και όταν μας ανέφερε ότι έπεσε θύμα κάποιου Δραμηνού, μας είπε ότι τα χρήματα θα επιστραφούν μέσα σε 15-20 μέρες. Τα χρήματα δεν έχουν επιστραφεί ακόμη και σήμερα. Είπε προχθές στο Συμβούλιο ότι έχει δώσει μια διορία ως τέλη Μαρτίου να επιστραφούν, έτσι μας πληροφόρησε, και έχει κάνει κάποιες νομικές ενέργειες. Συμφωνούμε εμείς για τις νομικές ενέργειες. Δείξτε μας τα χαρτιά άλλο. Γιατί υπογράψατε συμφωνητικό εσείς, χωρίς να το δείξετε σε ένα νομικό. Όλοι έχουμε εταιρείες, μας έρχονται χαρτιά, δεν τα βλέπουν οι δικηγόροι. Γιατί μπήκε ότι ο όρος αυτός, υπογράψατε τον όρο αυτόν, ότι υπεύθυνε για τυχόν διαφορές θα είναι τα δικαστήρια Αθηνών. Δηλαδή αν το έκανε αυτό στην εταιρεία του, θα έβαζε την Αθήνα. Ναι. Ή εγώ στην εταιρεία μου,
Θα είμαστε στην Αθήνα δικαστήρια. Απαντήσεις πήρατε, κύριε Γούνα? Όχι, καμία απάντηση δεν έχουμε πάρει. Δεν μου λέτε. Το επιμελητήριο λειτουργεί άλλα μόνο με τον κύριο Μαλιαρά, κύριε. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο στο διοικητικό και στο διοικητικό. Δεν είναι μόνο του, αλλά φάνηκε ότι δεν μπορεί να προστατεύσει και τα συμφέροντα των σερρών επαγγελματιών. Ναι, τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τι θέση? Ελάτε μια μέρα στο συμβούλιο για να δείτε. Να μας ενημερώνετε πότε έχετε συμβούλιο όμως, για να ξέρουμε να ερχόμαστε. Αυτό είναι θέμα της διοίκησης. Σας είπα, εγώ είμαι ανεξάρτητος σύμβουλος. Εμείς ενημερώνομαστε από τα email. Υπάρχουν αντιδράσεις δηλαδή? Πάρα πολλές και από πολλά μέλη έχουν αντιδράσεις. Ακόμη και της παράταξης, ας πούμε, του κυρίου Μαλιαρά? Φυσικά υπάρχουν αντιδράσεις. Δεν πρέπει να ρωτήσουν τα άλλα μέλη. Ναι, ρωτάω. Εντάξει, λογικό είναι να ρωτάνε. Απλά το ρωτάω. Μα δεν απαντά. Προθέσει είχαμε ερωτήματα κέρια. Σας είπα, δείξτε μας το συμφωνητικό όλο. Δεν μας το δείχνει. Ναι. Γιατί δεν το είδε νομικό, στο πιο εύλογο ερώτημα, πείτε μου. Υπογράφηκε ένα συμφωνητικό. Χάθηκαν 6.750 ευρώ σε ρέων επαγγελματιών χρήματα. Τα πήρε ένα δραμηνό. Μάλιστα. Κακό χειρισμό. Ζητώ την παρέτησή του. Εφόσον δεν μπορεί δηλαδή να προστατεύσει τα χρήματα των σε ρέων επαγγελματιών, ζητώ την παρέτησή σου. Το έχετε μπορείς, ζητήσει και μέσα στο διοικητικό ή το ζητάτε τώρα? Το έχω ζητήσει και στο διοικητικό, το ζητάω και καθημερινά. Δεν μπορεί να προστατεύσει τα συμφέροντα του επιμελητηρίου. Κακοί χειρισμοί πληρώνονται. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γούνα. Να είστε καλά. Το κυριότερο όμως, υπογράφουμε ένα συμβόλαιο και δεν το δείχνουμε στο νομικό. Ναι. Αν ο κύριος Μαλιαράς μας ακούει, μπορεί να παρέμβει, θέλει να. Και σας είπα, ζητάμε τα χαρτιά. Εγώ πάλι θα πάω την Πέμπτη στο επιμελητήριο, πάλι θα στείλω χαρτί, ζητάω τα χαρτιά. Να μας δείξει τι νομικές ενέργειες έγιναν και το κυριότερο, τις ημερομηνίες που έγιναν νομικές ενέργειες. Αυτό γιατί το λέτε τώρα, έγιναν αργά? Έχει λέτε πολύ μεγάλη σημασία. Λέτε ότι έγιναν αργά. Όταν θα πάρω, εγώ δεν μπορώ να πω αν έγιναν αργά νωρίς. Ναι. Ζητάω όμως ως ανεξάρτητος σύμβουλος τις ημερομηνίες που έγιναν νομικές ενέργειες. Δεν έχω δικαίωμα, δεν ζητάω προσωπικά χαρτιά του καθενός. Ζητάω τα χαρτιά που μας εξέλεξε ο σερεχός λόγος. Πείτε μας ημερομηνίες, δείξτε μας, δεν θέλω να ακούω λόγια, θέλω πράξεις. Δείξτε μας τις ημερομηνίες που έγιναν νομικές ενέργειες. Δείξτε μας το συμφωνητικό και γιατί το συμφωνητικό αυτό δεν το είδε δικηγόρος. Το πιο εύλογο ερώτημα. Γιατί το συμφωνητικό αυτό υπέστρεψε για οικονομικές διαφορές στο δικαστήριο των Αθηνών. Και όχι των Σερών. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γούνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Μαλιαράς ακούει. Αν κάποιος ακούει και θέλει να τον ενημερώσει, πολύ ευχαρίστως να ακούσουμε τις απαντήσεις στα θέματα που έθεσε ο κύριος Γούνας. Όχι βέβαια στο σταθμό, από ό,τι μας είπε, τα έθεσε μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο προχθές και κατά τον κύριο Γούνα δεν πήρε απάντηση. Θα έχει συνέχεια αυτό το θέμα, μάλλον, γιατί έχουν αρχίσει φωνές και πληθαίνουν και ανεβαίνουν και οι τόνοι για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Εμείς θα πάμε τώρα. Να αλλάξουμε έτσι κλίμα. Θα πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που αφορά στο μνημόσυνο που τελέστηκε από την Εμέλεια χθες υπέρ δωρητών και μελών, πρώην προέδρων, όσων προσέφεραν τέλος πάντων και έχουν αποβιώσει, όσων έχουν προσφέρει στην Εμέλεια. Και το πρωί της Κυριακής μνημόσυνο υπέ των αποβιωσάντων μελών και δωρητών της φιλοπτώχου αδελφότητος Ελληνίδων κυριών η Εμέλεια στο Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών Σερών, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερών και Νιχρήτης και επίτιμου Προέδρου της Αδελφότητας Θεολόγου. Αυτός κύριε Μάκρυσον και τα στιγμικά προκεκλημένων δούλων των Αιμνίστων Προέδρων και Μελών της φιλοπτώχου αδελφότητος κυριών η Εμέλεια, Γρηγορίου Ιερομονάχου Βασιλικής Μαριέτας Αμαλίας Ευαγόπης Τασίτσας Αθηνάς Αγγελικής, Χαρητίας Χρυσούλας Κλεοπάτρας Ολυμπίας Ασπασίας Ορτινής, Ευσταδίας Μαρίας Αγγελικής Εκατερίνης Ελένης Μαρίνης, Χρυσούλας Ευαγγελίας Άμνης Καρόπου Ελένης Ευσταθίου και Μαρίκας, Εκατερίνης και Ιωάννου Φανής και Αλεξάνδρου, έτιδε και των συγχών των προκεκλημένων του Λονσού Κωνσταντίνας και Χρυσοστόμου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως έξα, πέτρο, την ίνιμη και στεναγνώσου. Πάνω άτομα του παραστών πραστέν λόγω, εγώ η διανύμιση, καθώς και φυλάξω.
συγχώρη σου, ότι ούτε εσύ άνθρωπος, ως ζήσετε επί της γης και ούχα αμαρτήσει. Σίγα μόνος, Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και μόνος σου αλήθεια. Ο Μητροπολίτης Σερών και Νιγρήτης στην ομιλία του αναφέρθηκε στο βίο της Αγίας Εμέλειας, η οποία ήταν η μητέρα του Αγίου Βασιλείου. Η Φιλόπτωχος, αδερφό της κυριών Εμέλεια, ιδρύθηκε τότε και έφερε το όνομα μιας Αγίας της Εκκλησίας μας, που μάλιστα κατά ευλογημένη συγκυρία σύνολων εορτάζει, διότι με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας μας, οι τρεις μεγάλες και Άγιες Μητέρες των Τριών Ιεραρχών, δηλαδή η Εμέλεια του Αγίου Βασιλείου η Μητέρα, η Ανθούσα του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου και η Νόνα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ήταν εκείνες οι οποίες εγκαλούχησαν τα παιδιά τους, τους μετέπειτα μεγάλους ιεράρχες, με τα νάματα της πίστεως εις τον Χριστό, και της φιλοπατρίας και της φιλαδελφίας και της φιλανθρωπίας. Σήμερα λοιπόν που γιορτάζουν οι τρεις αυτές μεγάλες μητέρες της Εκκλησίας μας, σήμερα κατά ευλογημένη συγκυρία ενθυμούμεθα και όλους και όλες εκείνες οι οποίοι εργάστησαν με φιλοτιμία, με διάθεση προσφοράς ως μέλη και ως πρόεδροι αυτής της αδελφότητος κυριών η Εμέλεια. Όπως είπαμε, εκτός από τον αμυγό κοινοφελή χαρακτήρα τους, είχαν και μία άλλη αποστολή. Και μάλιστα κάτω από την μύτη τότε των κατακτητών και τυράννων Τούρκων, αργότερων δε των Βουλγάρων και των Γερμανών, να διασώσουν μαζί με την εθνική μας παράδοση και την εθνική μας συνείδηση, που πάνω να πει τον ελληνισμό μας, ο οποίος τότε βρίσκεται εν διωγμό και όμως το φιλόκαρο πνεύμα των ελληνικών έβρισκε τρόπους και κάτω από τη μύτη των κατακτητών του να διασώσει πάντοτε την εθνική του συνείδηση και να κρατά αναμένη στην φλόγα και της πίστεως εις τον Χριστό αλλά και της αγάπης εις την πατρίδα. Ο Ποιμενάρχης των Σερών έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στο έργο που επιτελεί η αδερφότητα στην πόλη και στον ομό Σερών, καθώς προσφέρει βοήθεια σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη μέσω του κοινωνικού της έργου. Εκτός από το μηνιαίο βοήθημα που προσφέρει σε ευάλωτες οικογένειες, τα μέλη της Εμέλειας έκαναν προσφορές στο κοινωνικό παντοπολείο, στη δομή προσφύγων των Σερών και ενίσχυσαν τις επιβεβλημένες χειρουργικές επεμβάσεις δύο μικρών παιδιών. Και είχε μεν η αδερφότητα αυτή και άλλους σκοπούς, την φιλανθρωπία, την φιλέργεια, την φιλοκαλία μέσα από την γνώση, μέσα από την εκμάθηση, αλλά και μέσα από την καλλιέργεια των παραδοσιακών χειροτεχνημάτων, αλλά όμως εκεί μέσα, στις αίθουσες, στα εργαστήρια, οι Ελληνίδες μάθαιναν την αγάπη προς τον Χριστό και την αγάπη προς την πατρίδα. Και τα χρόνια περνούσαν και η σκητάλη παρετίθετο από τη μια γενιά στην άλλη, μαζί με τις υπερούσιες αυτές αξίες. 128 χρόνια τώρα από το 1895, αυτές οι δύο αξίες φωτίζουν τα έργα, αλλά και την προσφορά της Εμέλειας στην πόλη μας και στην ευρύτερη κοινωνία μας. Αγάπη προς τον Θεό, φιλόκαρη διάθεση, αγάπη προς την πατρίδα και καλλιέργεια όλων εκείνων των ειδικών δεξιοτήτων τα οποία απομορφαίνουν και στολίζουν την ζωή της Ελληνίδας και του ελληνικού σπιτιού. Ευχόμεθα λοιπόν ο Θεός εκείνους και εκείνες που έφυγαν να τους αναπάβει με τα Αγίου και δικαίου. Και συγχαίροντες την τωρινή διοίκηση της Εμέλειας για την ωραία αυτή και συμβολική πρωτοβουλία τους, ευχόμεθα καθώς έλαβαν την σκητάλη από τις προηγούμενες γενιές να συνεχίσουν με την ίδια θέρμη ψυχής και με τα ίδια ιδανικά να υπηρετούν τον Θεό, την πατρίδα και την σεραϊκή κοινωνία.
Επιστρέψαμε. Τώρα, τι θα δούμε σε αυτό το μέρος. Την Παρασκευή, την περασμένη Παρασκευή, προχθές δηλαδή, δημιουργήθηκε ένα μεγάλο θέμα με την ακύρωση της συναυλίας που είχε προγραμματιστεί για την Τσικνοπέμπτη. Την Πέμπτη ανακοινώθηκε η συναυλία, Παρασκευή απόγευμα, ευσπευσμένος, έτσι... Τέλος πάντων, Παρασκευή απόγευμα η κυρία Παλάζη, η πρόεδρος της Κεδίδης, έδωσε νέα συνέντευξη τύπου και ακύρωσε τη συναυλία. Όλο το Σαββατοκύριακο είχαμε την οργισμένη παρέμβαση της κυρίας Ιλανίδου εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Δημήτρη Κότα σχετικά με τον τραγουδιστή, ο οποίος βεβαίως το όνομά του δεν ακούστηκε τώρα. Το όνομα του FY είχε ακουστεί πριν από τις γιορτές, γιατί ήταν η επιλογή της Δημοτικής Αρχής για μία από τις συναυλίες της Πολιτείας των Ευχών. Συναυλίες που τελικά δεν έγιναν, δυστυχώς, όχι δυστυχώς δεν έγιναν. Δεν έγιναν γιατί δυστυχώς είχαμε το τραγικό δυστύχημα στο ένα το δημοτικό σχολείο. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Δεν μιλάω για τις συναυλίες, ποιος είναι το γαριές της συναυλίες. Μιλάμε για το δυστύχημα. Είναι πληγή σε όλους μας. Άλλο θέμα εκείνο, θα ανοίξει την κατάλληλη στιγμή. Έρχεται τώρα λοιπόν το θέμα για την Τσικνοπέμπτη, για τις εκδηλώσεις της Τσικνοπέμπτης. Επειδή ο κόσμος μπερδεύτηκε, ακούστηκαν πολλά, γράφτηκαν πάρα πολλά, δεν το παρακολούθησαν όλοι και έχουμε γίνει κοινωνή αυτού του μπερδέματος που υπάρχει και στα social media και στις ιστοσελίδες κτλ. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά, υπάρχουν βεβαίως δύο απόψεις, εννοείται, όπως σε κάθε θέμα. Εμείς είμαστε εδώ για να ξεμπερδέψουμε την κατάσταση. Και πώς? Με τον πιο απλό τρόπο, με το αρχείο, με το τι έχει γίνει δηλαδή. Γι' αυτό και θεώρησα ότι είναι το πιο σωστό να ακουστούν όλα όσα έγιναν, όσα προηγήθηκαν, όσα υπόθηκαν, για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς έχει γίνει. Θα ξεκινήσω λοιπόν με απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου που είχε δώσει η κυρία Παλάζη πρώτων Χριστουγέννων για το συγκεκριμένο θέμα, όταν μίλησε για την Πολιτεία των Ευχών, και ανακοίνωσε ότι θα ήταν προγραμματισμένος μεταξύ άλλων και ο FY, που κάνει μεγάλο γκέλ, έτσι για να χρησιμοποιήσω και τη φράση των νέων, στη νεολαία. Άλλο θέμα συζήτησης και αυτό. Να ακούσουμε τι είπε τότε, γιατί υπήρξαν και τότε πολλές ερωτήσεις. Πάμε να δούμε το απόσπασμα. Ο FY, αν ρωτήσετε, είναι ο νούμερο ένα τραγουδιστής αυτή τη στιγμή στο νεανικό κοινό. Δεν είπα όμως. Είναι για όπλα, ναρκωτικά, γυναίκες, βίζιτες. Εσείς δηλαδή θεωρείτε ότι αυτό έπρεπε να φέρετε? Ότι ναι, είμαι εκπαιδευτικός, πολύ ωραίο. Άσχετα που τα παιδιά το θέλουν. Ακούστε λίγο. Επειδή έχω γίνει ειδικός και στο αυτό και σε αυτό το ψάχνοντας, μαθαίνει κανείς, έτσι. Ρωτώντας λοιπόν δεξιά και αριστερά, είχαμε καταλήξει σε συμφωνία μαζί του για το είδος των τραγουδιών που θα παρουσίαζε. Επειδή λοιπόν όλα αυτά που εσείς πέφτετε να με ενημερώσετε φρόντισαν, επειδή ρωτούσαμε και αφουγκραζόμασταν τον κόσμο για το τι αρέσει στα παιδιά, τι αρέσει στην νεολαία, τι αρέσει στους μεγαλύτερους. Δεν θα έκανα ποτέ λογοκρισία σε ένα οποιοδήποτε άλλο καλλιτέχνη. Σε αυτούς όμως, επειδή ακριβώς είμαι ενήμερη για αυτό που περιγράφεται, είχαμε φροντίσει να κάνουμε συνεννόηση, ώστε πριν, καταρχάς, όταν γίνεται μία συναυλία, αναγκαστικά ο καλλιτέχνης δίνει στην επιχείρηση τα τραγούδια που πρόκειται να τραγουδήσει. Διότι υπάρχει μια διαδικασία που αφορά τα πνευματικά δικαιώματα αυτών των τραγουδιών. Έτσι λοιπόν εμείς θα ήμασταν ενήμεροι από πριν, εξαιτίας και αυτής της διαδικασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες υποχρεώνουν να κάνεις αυτή την ενημέρωση πριν και να καλύψεις τα έξοδα που αφορούν αυτά τα πνευματικά δικαιώματα. Άρα λοιπόν το είχαμε προβλέψει και αυτό, ότι δεν θα ανεβάζαμε στη σκηνή κανέναν ο οποίος με οτιδήποτε σκόπευε να παρουσιάσει θα πρόσβαλε στο παραμικρό τον οποιονδήποτε θεατή. Αυτά είναι ένα κομμάτι των όσων είχαν υποθεί στις 15 Δεκάτου στη συνέντευξη τύπου που είχε δώσει η κυρία Παλάζη για να παρουσιάσει το πρόγραμμα της Πολιτείας των Ευχών. Είναι πριν τα Χριστούγεννα. Ακυρώθηκε λοιπόν, είπε η κυρία Παλάζη ότι έκαναν έρευνα και είχαν καταλήξει σε συμφωνία με τον ίδιο τραγουδιστή, με αυτόν που τον εκπροσωπεί, δεν ξέρω με ποιον, ότι δεν θα υπάρχει κανένα προσβλητικό περιεχόμενο σε ό,τι θα. Ή χυδαίο περιεχόμενο
προφανώς, στα τραγούδια ή στην παρουσίαση τέλος πάνω στη σκηνή, γιατί αυτό είναι ένα σύνολο, δεν είναι μόνο η στίχη. Όσοι μένουν μόνο στο στίχο, είναι στη μέση ακριβώς. Λοιπόν, έγινε αυτό, ακυρώθηκε και βεβαίως ήρθε η Πέμπτη προηγούμενη και ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της Μασκαράτας, Τσικνοπέμπτη, εκδηλώσεις της ΣΕΡΕΣ, στόχος η εξωστρέφεια και να φέρουμε κόσμο. Και πολύ ορθό, πολύ σωστό, εγώ είμαι εξάλλου που φώναζα χρόνια, κάντε την Τσικνοπέμπτη αυτό που οι ΣΕΡΕΙ κάνουν από μόνοι τους, ντύστε το, φτιάξτε το, χρησιμοποιήστε το για το καλό της πόλης, είναι η ευκαιρία μας, χρόνια το φώναζα αυτό, θυμάται ο κύριος Αγγελίδης, λοιπόν και οι δικοί του άνθρωποι, ανακοινώνουν ότι θα έρθει ο FY. Λέω ανακοινώνουν γιατί ήταν η κυρία Παλάζη και ο κύριος Χρυσάφης. Ας δούμε ένα απόσπασμα. Οι ομάδες θα ξεκινούν από την πλατεία μπροστά από το διοικητήριο, θα κάνουν την παρουσίαση όπως είπαμε στην πλατεία Κρονίου και θα καταλήξουν όλες οι ομάδες και όλος ο κόσμος στην πλατεία Ελευθερίας, όπου εκεί περίπου στις 9 η ώρα θα γίνει και μια μεγάλη συναυλία, θα έχουμε καλεσμένο και τον rapper FY. Στόχος μας στον Δήμο Σερών αλλά και στην Κεδής είναι να δώσουμε αποκριάτικο και εορταστικό χρώμα στην πόλη, δίνοντας έμφαση στις δράσεις για τα παιδιά, την αναβίωση παραδοσιακών εθήμων και βέβαια το τραγούδι, το χορό και το γλέντι, φιλοδοξώντας να προσελκύσουμε πλήθος κόσμου όχι μόνο από τις ΣΕΡΕΣ αλλά και από άλλες περιοχές. Η Τσικνοπέμπτη λοιπόν θα ολοκληρωθεί με αυτή τη μεγάλη συναυλία. Πρόκειται για έναν τραγουδιστή ο οποίος ήδη οι διαρροές ότι πρόκειται να έρθει ο συγκεκριμένος τραγουδιστής έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλες προσδοκίες. Επικοινωνούν μαζί μας στην Κεδής από διάφορες περιοχές. Πιστεύουμε ότι η πόλη μας θα κατακλειστεί και κυρίως από άτομα νεαρής ηλικίας που ακριβώς ακολουθούν τον συγκεκριμένο τραγουδιστή και αυτό πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει και στην προβολή των αποκριάτικων εκδηλώσεων της πόλης μας. Αυτή είναι η συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε για την ανακοίνωση του προγράμματος της Μασκαράτας, της μεγάλης αυτής εκδήλωσης για την Τσικνοπέμπτη. Αυτή ήταν την Πέμπτη, Δημήτρη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, στις 2 Δευτέρου. Και πάμε τώρα να δούμε το απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου στις 3 Δευτέρου, Παρασκευή απόγευμα δηλαδή, Πέμπτη μεσημέρι έγινε. Το βράδυ, 8 η ώρα το βράδυ, 8, 8 και 4, ναι. Πέμπτη έγινε ανακοίνωση, 8, Παρασκευή βράδυ, δηλαδή λίγες, ένα 24ωρο και κάτι μετά, ακυρώνεται η συναυλία του FY. Πάμε να δούμε τι δήλωσε η κυρία Παλάζη, μόνη της ήταν αυτή τη φορά. Στην κοινοφιλή επιχείρηση του Δήμου Στερών, στην προσπάθειά μας να προετοιμάσουμε τις αποκριάτικες εκδηλώσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διερευνήσαμε προτάσεις από τις εταιρείες διαφόρων τραγουδιστών, καθώς επίσης και τις διαθεσιμότητές τους, όπως και το σχετικό κόστος. Στις επανειλημμένες συναντήσεις της ομάδας της Συμμαχίας Σεραίων, τονίστηκε με έμφαση τόσο από το Δήμαρχό μας, κύριο Αλέξανδρο Χρυσάφη, όπως και από κάποια μέλη μας, ότι σε καμία περίπτωση το μουσικό ρεπερτόριο δεν θα πρέπει να έχει υβριστικό ή χυδαίο περιεχόμενο, άποψη με την οποία συντάσσομαι απόλυτα και κατηγορηματικά. Πρόκειται επίσης για ένα θέμα το οποίο τέθηκε και στην ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΣ αναφορικά με τις αποκριάτικες εκδηλώσεις. Στη συνέχεια, στην επικοινωνία που είχαμε με την εταιρεία του συγκεκριμένου τραγουδιστή, το ζήτημα αυτό ετέθη ως μια απαράβατη προϋπόθεση. Ο μάνατζερ του απάντησε, καθώς ξέρετε ότι με τους τραγουδιστές αυτού του επίπεδου μιλάει κανείς με τους μάνατζερ και όχι με τους ίδιους, ότι θα μεταφερθούν στον τραγουδιστή οι όροι που θέτουμε ως επιχείρηση, ως ΚΕΔΙΣ και ως Δημοτική Αρχή, τους όρους δηλαδή που βάζουμε ως προϋπόθεση, και ζητήθηκε επίσης το αναλυτικό πρόγραμμα των τραγουδιών της συναυλίας. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε, μας ενημέρωσε η εταιρεία ότι το ρεπερτόριο του συγκεκριμένου τραγουδιστή είναι αυτό και είναι συγκεκριμένο. Με βάση λοιπόν την εξέταση του ρεπερτορίου, κρίναμε ότι οι όροι
που έχουμε θέσει δεν γίνονται αποδεκτοί. Και ως εκ τούτου, η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Σερών, η ΚΕΔΙΣ, και σύμφωνα πάντοτε με τη γνώμη του Δημάρχου μας, δεν πρόκειται να υποχωρήσει στην υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας με το συγκεκριμένο τραγουδιστή. Την επόμενη εβδομάδα θα σας ανακοινώσουμε το καλλιτεχνικό σχήμα που θα έρθει στη συναυλία, η οποία θα λάβει χώρα το βράδυ της Τσικνοπέμπτης. Ένα είναι λοιπόν βέβαιο, ότι το κέφι θα φροντίσουμε να είναι ανάλογο της βραδιάς και ανάλογο, και ώστε οι σεραίοι, μικροί και μεγάλοι, να διασκεδάσουν αποκριάτικα όπως ακριβώς τους αξίζει. Δηλαδή, εσείς χθες κάνατε μία συνέντευξη τύπου με τον Δήμαρχο και είπατε ότι θα έρθει ο FY χωρίς να έχετε κλείσει τίποτε, χωρίς να έχετε συνεννοηθεί. Απλά βγήκατε να το ανακοινώσετε χωρίς να έχετε κάνει συμφωνία για το τι θα πει, τι θα κάνει. Το ανακοινώσαμε γιατί είχαμε καταρχάς την συμφωνία αναφορικά με τη συγκεκριμένη ημερομηνία και τη διαθεσιμότητα του τραγουδιστή. Για τους όρους της οικονομικής συμφωνίας αλλά και τους υπεραιτέρω όρους έμεινε να μας απαντήσουν. Υπήρξε μια καταρχάς συμφωνία ως προς την ημερομηνία. Για τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις που θέσαμε, η απάντηση ήρθε μόλις σήμερα. Για την ακρίβεια ήρθε πριν από μία ώρα. Το playlist δηλαδή. Το playlist. Έτσι όπως λέγεται. Εσείς τα Χριστούγεννα δεν μας είπατε ότι θα τον λογοκρίνατε και ότι είχατε κάνει μια λίστα για το ποια τραγούδια θα παίξουν κτλ. Το όρος λογοκρίνατε νομίζω ότι δεν ταιριάζει. Είναι δικά σας λεγόμενα, δεν είναι δικά μου. Αυτό που είπαμε λοιπόν είναι δεν αποκλίνει από αυτό που λέμε τώρα. Ότι θα ζητούσαμε, ξέρετε ότι πρόκειται για μια συναυλία η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Επομένως δεν προχώρησε οποιαδήποτε συμφωνία και υπογραφή συμφωνητικού. Αυτό λοιπόν που θέσαμε και τότε και θέσαμε και τώρα είναι ότι θα πάρουμε τη λίστα των τραγουδιών, θα γίνει κάποιο συμφωνητικό, το οποίο θα έχει ως όρους αυτούς που σας ανέφερα προηγούμενα, ότι αυτό που θα ακουστεί επί σκηνής, επειδή πρόκειται για μια δημόσια συναυλία ενός Δήμου, η προϋπόθεση λοιπόν είναι να μην υπάρξει κάτι που να είναι προσβλητικό. Επομένως, θα διατηρούσαμε το δικαίωμα να κρατήσουμε επιλεκτικά κάποια από τα τραγούδια που θεωρούν, γιατί έχει μια μεγάλη playlist ο συγκεκριμένος τραγουδιστής. Αυτό λοιπόν που σήμερα ήρθε ως απάντηση από την εταιρεία, χθες το μεσημέρι κάναμε την συνέντευξη τύπου και σας είπαμε ότι κλείσαμε τον τραγουδιστή, δέχεται και ως προς τα χρήματα και ως προς την ημερομηνία, και από εκεί και πέρα προχωράμε στην υπογραφή του συμφωνητικού. Ένα συμφωνητικό λοιπόν μπορεί να αλλάξει έστω και την τελευταία στιγμή. Λιγότερο από 24 ώρες μετά διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει συμφωνία στους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουμε. Επομένως, άμεσα όπως βλέπετε, σας απαντούμε σήμερα με ξεχωριστή συνέντευξη τύπου ότι δεν θα είναι ο συγκεκριμένος μουσικός αλλά τραγουδιστής, αλλά θα είναι κάποιο άλλο μουσικό σχήμα, το οποίο θα σας το ανακοινώσουμε από εβδομάδα. Το άλλο μουσικό σχήμα που λέτε, επειδή ο συγκεκριμένος είχε πολύ μεγάλη απήχηση στις νεαρότερες ηλικίες, θα είναι πάλι κάποιος που θα στοχεύει σε αυτές τις ηλικίες? Γιατί είχατε τονίσει ότι προτεραιότητα ήταν παιδιά. Όταν επικοινωνείς με τις εταιρείες των τραγουδιστών, πάντοτε πρέπει να σκέφτεσαι σε ποιους ανθρώπους απευθύνεσαι. Το βράδυ λοιπόν της Τσικνοπέμπτης γνωρίζει όλος ο κόσμος ότι αυτοί που αν θέλετε είναι έξω τις βραδινές ώρες και το ζουν πιο έντονα, γιατί είναι και χειμώνας, μην ξεχνάτε, και επίσης η Τσικνοπέμπτη είναι μια μέρα που παραδοσιακά οι σεραίοι τσικνίζουν σε ταβέρνες και τα λοιπά. Όμως η έφηβοι συνηθίζεται να κάνουν βόλτα, θα πάρουν μέρος επίσης το διαγωνιστικό μέρος της αποκριάτικης μασκαράτας. Επομένως, ως επιτοπλίστων αυτούς αφορά. Και αυτούς λοιπόν βάλαμε ως προτεραιότητα και νομίζω πολύ σωστά, γιατί έχουμε επίσης μια ποικιλία εκδηλώσεων για όλες τις ηλικίες τη διάρκεια των 2 εβδομάδων των αποκριάτικων εκδηλώσεων. Βάλαμε τους νέους λοιπόν ως προτεραιότητα. Όταν συζητήσαμε λοιπόν με τις εταιρείες των μουσικών, μας έβαζαν πολύ ψηλά στην δημοφιλία τον συγκεκριμένο τραγουδιστή. Και αυτό ήταν και το κριτήριο. Επίσης ψάξαμε και τις άλλες αποκριάτικες εκδηλώσεις που συμβαίνουν σε γειτονικές πόλεις και διαπιστώσαμε ότι αποτελεί επιλογή, παραδείγματος χάρη, για την κεντρική μεγάλη εκδήλωση το Σάββατο της αποκριάς στη γειτονική μας Ξάνθη. Ωστόσο, ο κάθε Δήμος γνωρίζει τα όρια των προϋποθέσεων που θέτει ο ίδιος. Εμείς λοιπόν εξετάζοντας αυτή τη λίστα των τραγουδιών και
θεωρήσαμε ότι είναι καλό. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο τρομερό ότι να χαλάσει μια συμφωνία, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα μείνουμε πιστοί σε αυτό που θέσαμε, είτε όταν το συζητούσαμε την περίοδο των Χριστουγέννων, είτε τώρα στην περίοδο της αποκρίας. Είναι απόφαση του Δημάρχου αρχικά αυτό να μην γίνει αυτή η συμβουλή? Σας εξήγησα ότι στις συζητήσεις που είχαμε στην διευρυμένη ομάδα της Συμμαχίας, είναι κάτι που τόνισε ο Δημαρχός μας, αλλά και με κάποια μέλη της Συμμαχίας Ερέων. Να ακυρωθεί. Το συζητήσαμε αφού έλαβα την λίστα των τραγουδιών και του μετέφερα την επικοινωνία με το μάνατζερ του συγκεκριμένου μουσικού και έχει τη σύμφωνη γνώμη του η συγκεκριμένη ανακοίνωση που σας κάνω απόψε. Δεν μπορούσατε να περιμένετε μια μέρα για τη συνέντευξη τύπου να δείτε το συμφωνητικό, να δείτε όλα αυτά, γιατί έπρεπε να προτρέξετε? Τι σας έκανε δηλαδή, τι θα άλλαζε αν περιμένατε μια μέρα για να μην γίνει όλο αυτό το πράγμα? Το γεγονός ότι υπήρξε ασυμφωνία αναφορικά με την υιοθέτηση των προϋποθέσεων που βάζουμε. Ο συγκεκριμένος τραγουδιστής έχει ένα συγκεκριμένο... Όχι, άλλο ρωτάω, δηλαδή, για τη συνέντευξη. Δηλαδή, θα μπορούσατε να περιμένετε να την κάνετε τη Δευτέρα, να έχετε ολοκληρώσει το κάδρο σας, όλο το πλαίσιο που θα γίνουν εκδηλώσεις και να μην χρειαστεί να έχετε αυτή τη θέση. Δεν φανταζόμασταν πριν έρθει στο διατάφτα η σύνταξη ενός συμφωνητικού ότι θα τεθούν, ότι θα υπάρξει άρνηση τήρησης των προϋποθέσεων από τη μεριά του τραγουδιστή. Γιατί ξέρετε, σας λέω ότι μιλάμε με το διαμεσολαβημένα ουσιαστικά. Άρα λοιπόν δεν υποθέταμε ότι θα υπάρχουν εμπόδια, αφού τα βασικά ζητήματα τα είχαμε λύσει. Θεωρούσαμε λοιπόν ότι θα γίνουν σεβαστοί αυτοί οι όροι που θέτουμε. Ο καλλιτέχνης, και είναι το δικαίωμα κάθε καλλιτέχνη να εμένει να παρουσιάσει το δικό του ρεπερτόριο. Επομένως, από τη στιγμή που είναι έτσι, δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν υπάρχει καμία ζημία, δεν έχουμε δώσει χρήματα, δεν έχουμε δεσμευτεί ως προς κάτι. Επομένως, είναι μία από τις πολλές συμφωνίες που μπορεί και να πάνε στραβά. Θα είναι για καλό πάντως, γιατί θα επιλέξουμε κάτι, σας ξαναλέω, τώρα προέκυψε το θέμα, έχουμε ακόμη μέρες μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου τη Μασκαράτη, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές τραγουδιστών που μπορούν να φέρουν το ίδιο κέφι, την ίδια ζωντάνια, να ευχαριστήσουν το νεανικό κοινό και όχι μόνο. Εσείς είπατε στα μέλη της ΚΕΔΙΣ ότι ο συγκεκριμένος τραγουδιστής δεν έχει τραγούδια που βρίζουν. Εγώ από συναδέλφους οι οποίοι είναι στο διοικητικό της ΚΕΔΙΣ έχω διασταυρώσει αυτό το πράγμα. Ότι είπατε ότι ο συγκεκριμένος τραγουδιστής δεν έχει τραγούδια που βρίζουν. Ότι είπαμε αυτό που γνωρίζαμε από την επικοινωνία με το μάνατζερ, ότι μπορούμε να του εισηγηθούμε, να του ζητήσουμε να μην βάλει στο ρεπερτόριό του τραγούδια με υβριστικό περιεχόμενο. Και αυτή είναι η βούληση της ΚΕΔΙΣ και αυτή μετέφερα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο συγκεκριμένος λοιπόν μάνατζερ συνάντησε μια κάθετη τοποθέτηση από την πλευρά του μουσικού, ο οποίος είπε: αυτή είναι η λίστα των τραγουδιών μου, εγώ αυτό το ρεπερτόριο θέλω να παίξω. Όταν μάλιστα κάποιος τραγουδιστής δεν έχει ανάγκη μια συγκεκριμένη συμφωνία, γιατί τον ζητούν από πολλές πόλεις, επομένως από τη στιγμή που υπάρχει ασυμφωνία δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρούνται τα δύο μέρη. Και έτσι λοιπόν ήσυχα και χωρίς ένταση και πολύ άμεσα έληξε λοιπόν αυτή η προσπάθεια συμφωνίας και νομίζω ότι τώρα δεν έχει νόημα να μεγαλοποιούμε κάτι το οποίο, σας εξηγώ με ειλικρίνεια, δεν υπήρξε συμφωνία ούτε πρώτη ούτε τελευταία είναι. Αυτά λοιπόν, αυτούσια η συνέντευξη της Πέμπτης, γιατί υπήρχαν πολλά ερωτήματα, από τη Βαΐα τη Βαΐδου κυρίως. Και με τις απαντήσεις νομίζω ότι δημιουργήθηκαν ερωτηματικά, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε για το τι ακριβώς έχει υποθεί. Όλο αυτό, η ακύρωση τέλος πάντων κτλ., προκάλεσε μάλλον... Να το πω αλλιώς, γιατί θέλω να προλογίσω τώρα την κυρία Ιλανίδου. Κυρία Ιλανίδου εξεράγει στο δελτίο ειδήσεων του δίκτυο, λίγη ώρα αργότερα, γιατί αποφάσισε η ΚΕΔΙΣ και ανακοινώθηκε κιόλας σε κοινή συνέντευξη κυρίας Παλάζη και κυρίου Χρυσάφη ότι θα είναι ο συγκεκριμένος τραγουδιστής εδώ. Το βράδυ μίλησε στο δελτίο ειδήσεων και είπε πολλά. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Έσχος, ντροπή, αηδία. Κύριε της Δημοτικής Αρχής, ακυρώστε τώρα
τον Draper MY. Μήπως και σωθεί η τιμή και η υπόλοιψη της πόλης μας. Τέτοιο παράδειγμα δίνεται στα παιδιά μας. Δεν έχω λόγια, αηδία. Αν είναι δυνατόν. Και η κυρία Παλάζη, συγγνώμη, δεν έπεισε ούτε τον εαυτό της. Ούτε τον εαυτό της. Ακούσατε τι μας είπε, έτσι. Βέβαια άκουσα. Μας είπε ότι συμφώνησαν στο ποσό και στην ημερομηνία και το ανακοίνωσαν. Mm. Έσχος. Δεν είμαστε τόσο ηλίθιοι, κυρία Παλάζη. Αν απευθύνεστε σε τόσο ηλίθιους, ψάξτε και ηλίθιους ψηφοφόρους. Μην ανοίξω το στόμα μου περισσότερο. Πάντως είπε η Πρόεδρος ότι επέλεξαν ως προτεραιότητα τους νέους. Γι' αυτό και επιλέξαν το συγκεκριμένο καλλιτέχνη να έρθει στην εκδήλωση, στη Μασκάρα. Αυτά είναι τα πρότυπα που θα δώσουμε στην νεολαία. Αυτά. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για να προωθήσει τον πολιτισμό, την κουλτούρα της πόλης μας. Η Τράπη είναι μια γελιότητα με πάρα πολύ κακά μηνύματα για την κοινωνία. Να επιβραβεύει ο Δήμος και να δείχνει τέτοια πρότυπα στην νεολαία. Αυτό το επίπεδο του κόσμου θέλει. Αν δεν θα το αναφέρουμε τέτοια νεολαία. Mm-hmm. Αν το έκανε και να σκεφτεί τους ψήφους, ακόμη πιο πολύ αηδιάζουν και ντρέπουμε. Mm-hmm. Έλεος. Ο Δήμος είναι θεσμικό όργανο. Αν θέλουν να φτάσει και τους αρέσει στα σπίτια τους, στα παιδιά τους, δεν έχουν δικαίωμα θεσμικά ο Δήμος τέτοια τραγούδια και τέτοιοι τραγουδιστέ να προβάλλουν από το Δήμο επίσημα. Είναι μια επίσημη πρόσκληση από το Δήμο σε τράπεζα. Είναι δηλαδή. Δεν ξέρω τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί στην πόλη μας. Ανεχόμαστε το ένα, το άλλο, βάζουν αυτόν γκολ. Παίζει η δημοτική αρχή μόνη της μπάλα και συνέχεια βάζει αυτόν γκολ. Δεν μιλάμε, να μην κάνουμε την πολίτευση, να μην συμπόσουμε, να μην τους στύψουμε. Έλεος, αυτόν γκολ μονίμως. Έλεος. Η αντιπολίτευση, εσείς δεν το γνωρίζετε ως αντιπολίτευση το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν γνώριζα τίποτα. Εγώ το έμαθα στο Facebook. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεδής το θέμα δεν τέθηκε. Είναι ηλιοφούδες στο λαϊκή, δεν επικοινώνησα μαζί της. Δεν ξέρω αν πήραν ομόφωνη απόφαση όπως λέει. Ναι. Ή τώρα αν πάλι με απόφαση του ΔΣ της Κεδής το ακύρωσε. Δεν επικοινώνησα με τη Σταυρακτή. Αύριο εγώ πιστεύω ότι όλοι οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών και σύλλογοι γονέων και γηδεμόνων, με τους οποίους επικοινώνησα με αρκετούς, ήταν έτοιμοι να βγάλουν ανακοινώσεις και να διαμαρτύρουν. Πρόλαβε ο Δήμαρχος και έσωσε την τιμή της πόλης όπως έγραψε στο Facebook. Ναι, με συγχωρείτε όμως, αλλά έκατσε στο ίδιο τραπέζι με την κυρία Παλάζη και είπε χαρούμενος ότι θα έρθει ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης. Το γνώριζε. Δεν ήταν κάτι που το έκανε η κυρία Παλάζη από μόνη της. Πιστεύω ότι πίστεψε αυτά που του είπαν χωρίς να ψάξει. Χωρίς να ψάξουν το δίκτυο, πίστεψε τους συμβούλους, τους συνεργάτες. Μάλιστα. Δεν γνώριζαν δηλαδή τα τραγούδια. Του συγκεκριμένου καλλιτέχνη τα τραγούδια δεν το γνώριζαν. Πιστεύω, κύριε Δήμαρχος, δεν από το γνώριζε. Από το 20 ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης δραστηριοποιείται στον χώρο. Έχει 31 τραγούδια. Ναι. Τώρα... Πιστεύω όμως ο κύριος Δήμαρχος δεν γνώριζε και πίστεψε στους συνεργάτες του που του είπαν ότι δεν έχει άσχημα λόγια και αυτά. Εγώ έτσι πιστεύω. Έτσι θέλω να δικαιολογήσω. Δηλαδή, τον ξέρω τον κύριο Χρυσάφη, ξέρω το ήθος του, ξέρω την οικογένειά του, ξέρω τις αξίες του. Δεν θέλω ούτε στο ένα του εκατομμύριο να περάσει το μυαλό μου ότι γνώριζε και θα έκανε αυτό το. Την παρεκκλοπή, δεν έχω λόγια τι να πω. Δεν θέλω να πιστέψω. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι δεν το έψαξε. Πίστεψε ευκολόπιστος, ήταν τι ήταν και την πάτησε. Την πάτησε, τον γκράζει όλη η πόλη. Όλη η πόλη τον γκράζει. Βγείτε έξω το απόγευμα μισή ώρα στον δρόμο και όλος ο κόσμος έκρασε. Αυτά. Θυμίζω ότι το θέμα FY είχε συζητηθεί, είχε ανακοινωθεί και τελικά ακυρώθηκε λόγω του τραγικού δυστυχήματος στο ένατο δημοτικό πριν από τα Χριστούγεννα. Ήταν να έρθει στην πολιτεία των ευχών να τραγουδήσει αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο τραγουδιστής, ο οποίος βεβαίως κάνει πολύ γκέλ, επαναλαμβάνω, στην νεολαία. Και δεν μπορούσα να μην το πω, γιατί να μην το δείξω και αυτό. Είχαμε μιλήσει μέσα από το δίκτυο τηλεόραση και από τη συγκεκριμένη εκπομπή για αυτά που είπε λίγο πολύ η κυρία Λεωνίδου τώρα, τότε, την ίδια μέρα που είχε γίνει αυτή η ανακοίνωση, ότι ήταν αρθεί ο FY. Προσωπικές απόψεις εξέφραζα. Πάμε να δούμε τι είχε υποθεί τότε μέσα από την εκπομπή. Τι μηνύματα περνάνε αυτοί οι στίχοι που ακούν τα παιδάκια, ναι, την ακούν, γιατί είπαμε, τα φίλτρα τους είναι αυτά. Και αντί να τα προστατεύσουμε. Πραγματικά συνταράχθηκα όταν έκπληξη τεράστια, άντε να μην χρησιμοποιώ βαρύγδουπες εκφράσεις, όταν έμαθα ότι επρόκειτο να φιλοξενήσουμε έναν τράπερ ως δήμος για την πολιτεία των ευχών. Τράπερ. Ράπερ είναι. Είσαι σίγουρος, Δημήτρη? Ναι. Ο οποίος
τα οποία τα τραγούδια έχουν ανάλογα μηνύματα. Πώς τον λένε, FY, το λένε το παιδί. Γλυκύτατο. Βγάζει πολλά λεφτά, βγάζει αυτό το παιδί και καλά κάνει, μπράβο του. Και άκουσα την κυρία Παλάζη να λέει χθες ότι λογόκρινε τα τραγούδια και ότι συμφώνησε με τον καλλιτέχνη να παίξουν, να παρουσιάσει, δεν θα έρθει βέβαια, αναβλήθηκε λόγω του και αυτή η συναυλία, λόγω της τραγικής κατάστασης αυτής με τον μικρό μαθητή, με τον μικρό Βασίλη, να ακουστούν τραγούδια τα οποία μόνο δεν θα είχαν τέτοιου είδους στίχους. Έχει καμιά σχέση αυτό? Εγώ ρωτάω. Έχει καμιά σχέση? Να είναι πολύ δημοφιλής ο... Δεν ξέρω αν μπορώ να τον πω και τραγουδιστή καν. Δεν μπορώ. Δεν μου έρχεται αυτή η λέξη για αυτό το είδος της μουσικής. Φυσικά αρέσει τα παιδάκια, φυσικά μαζεύει λαοθάλασσα. Αλλά αν κάνει μόνο στο συναυλία, υπεύθυνοι είναι οι γονείς ή οποιοδήποτε άλλο. Και οι γονείς δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα εδώ που τα λέμε. Επίσημα όμως, τέτοια μηνύματα, ό,τι και αν δεν ακουστεί στη σκηνή, θα μπουν στο YouTube και είναι σαν να τα προτρέπουμε. Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Δεν ξέρω. Πάλι γκρινιάρα θα με πούν, πάλι κακιά θα με πούν, πάλι γιατί τα λες αυτά θα μου πούν και ποιοι είστε εσείς να τα λέτε αυτά θα μας πούν και γιατί. Γιατί έχουμε παιδιά και τα δικά μου τα παιδιά μπορεί να είναι μεγάλα, αλλά ως μάνα, αν είχα τώρα εφηβάκια, δεν θα ήθελα να ακούνε αυτή τη μουσική, ειλικρινά, πραγματικά. Δεν ξέρω, παιδιά. Κάπου εγώ σκέφτομαι λάθος, νομίζω. Θα μου πείτε, είναι μείζωνος σημασίας ή είναι ίσωνος σημασίας? Είναι ένα θέμα που δείχνει ίσως μια νοοτροπία. Είδαμε όλες τις εκφάνσεις αυτής της κατάστασης, το τι υπόθηκε, τι ξαναυπόθηκε, το τι υπόθηκε μετά κτλ. Το κομμάτι, το απόσπασμα από την εκπομπή, το έδειξα μόνο και μόνο για να πω ένα πράγμα. Δεν έχουμε οι δημοσιογράφοι ούτε κάτι προσωπικό με την εξουσία, ούτε κάτι προσωπικό με τους συγκεκριμένους ή με αυτούς που προηγήθηκαν ή με αυτούς που θα έρθουν. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε μία κατάσταση, γιατί παίρνουμε μηνύματα, πολλά μηνύματα, που ίσως να μην φτάνουν ή να μην θέλουν να τα ακούσουν ή να μην φτάνουν στα αυτιά αυτό που πρέπει να τα ακούσουν, για κάποια πράγματα που θα έπρεπε, νομίζω, να ξέρουν ή να μελετούν. Τίποτα άλλο. Έχουμε κι εμείς το ρόλο μας, δεν είναι εύκολος, ούτε θεοί μας, ούτε τα ξέρουμε όλα, οτιδήποτε και κριτική θα δεχθούμε και απ' όλα. Αλλά το πράγμα φαινόταν. Το πράγμα φαινόταν ότι θα πάει προς τα εκεί. Θα μου πείτε γιατί τους καλούν σε άλλες πόλεις και πηγαίνουν. Δικαίωμά τους. Μπορούσε η Δημοτική Αρχή να στηρίξει αυτή την επιλογή. Μπράβο της, θα έλεγα. Ό,τι και να έλεγε ο καθένας και η κυρία Ελανίδου και οποιοδήποτε και εμείς και ο Θανάσης και εγώ και ο Δημήτρης Οκώτας και άλλοι συνάδελφοι δημοσιογράφοι από εδώ από εκεί ή κάποιοι της Εκκλησίας ή κάποιοι τέλος πάντων εκπρόσωποι συλλόγων νέων και δαιμόνων. Είδα και ψυχολόγους στο Facebook να είναι αντίθετοι προς αυτή και ψυχιάτρους κτλ. Και κάποιους που ήταν και υπέρ τέλος πάντων. Ας το στήριζε, ας τον έφερνε. Ας τον έφερνε και θα έλεγε αυτή είναι η επιλογή μας, θέλουμε την εξωστρέφεια, με αυτόν θα το κάνουμε, οτιδήποτε και παρουσιαζόταν, γιατί ξέρουμε. Ξέρουμε την κουλτούρα, είναι μια ολόκληρη κουλτούρα όλο αυτό, η ραπ και η τραπ. Τώρα το παιδί είναι ραπ, είναι τραπ, δεν ξέρω, δεν τα ξεχωρίζω κι εγώ. Αλλά έχω δει βίντεο κλιπ, έχω δει τις κοπέλες με τα string που κάθονται, δεν θέλω, είναι και μεσημέρι. Το τι πρεσβεύω για τη γυναίκα έχω δει. Και ξέρουμε τι πρεσβεύει. Όλοι το ξέρουμε, το έχουμε δει. Συμφωνούμε, σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Είναι δικαίωμά μας να κρίνουμε και να ακούσουμε στο ραδιόφωνο μας, να πάμε στις συναυλίες που εμείς θέλουμε, να δούμε τα βίντεο κλιπ που εμείς θέλουμε στο YouTube ή οτιδήποτε αλλού, να τα πληρώσουμε για να τα ακούσουμε, να μην τα πληρώσουμε για να τα ακούσουμε. Είναι επιλογή μας. Θεσμικά όμως, όταν τη μία μέρα βλέπουμε να γίνονται οι μερίδες για τη βία, για την κακοποίηση, για την θέση της γυναίκας που πρέπει να πάρει η γυναίκα, την θέση που της αξίζει στην κοινωνία, να μην τη συμπεριφέρονται έτσι, να μην τη συμπεριφέρονται αλλιώς. Και είμαστε πρώτη σειρά και το πιστεύουμε αυτό, θεωρώ ότι το πιστεύουμε, το μήνυμα που εκπέμπεται στις πολύ τρυφερές ηλικίες των 12, 13, 14 ετών,
ποιο είναι η γυναίκα είναι αντικείμενο. Μπείτε, η κυρία Ιλανίδου στο Δελτίο είπε κάποιο στίχο. Ήταν η πιο ανώδυνη, η πιο light, ναι, η πιο ανώδυνη στίχη. Γιατί αυτή είναι η κουλτούρα. Βία, ουσίες, όπλα. Το σεξ δεν είναι κακό, Θανάση. Το σεξ είναι όταν... Το σεξ όταν είναι φυσιολογικό. Την αντικειμενοποίηση της γυναίκας. Αυτό η αντικειμενοποίηση της γυναίκας είναι το πρόβλημα. Που σε αυτό συμβαίνει κατά κόρο. Τέλος πάντων, είναι υποκειμενικά. Αν το στήριζαν, μπορούσαν να το φέρουν. Να είχαν το σθένος και να πούνε ναι, είναι η επιλογή μας, γιατί κάνει γκέλ στα παιδιά, ξέρω εγώ, θέλουμε να γίνει το σώσ εδώ. Συμφωνούμε. Ποιος? Ναι, μισό λεπτάκι λίγο. Είναι ο κύριος Τερζής, μισό λεπτάκι δώστε μου μονάχα, κύριε Τερζή, συγγνώμη. Έχω την πληροφορία, έχω δύο πληροφορίες, έχω και άλλα σχόλια να κάνω. Η μία πληροφορία λέει ότι υπήρξε τηλεφώνημα από τον Άγιο των Σερών. Ο Δεσπότης Θανάση, ποιος είναι ο Άγιος των Σερών. Αν ισχύει, δεν ξέρω. Το μεταφέρω ως πληροφορία, το έχω ακούσει από πολλές πλευρές. Αν δεν ισχύει, πολύ ευχαρίστως να ακούσουμε διάψευση. Είτε από την πλευρά του Δήμου και της Κεδής, είτε, βέβαια δεν πήρε στην πρόεδρο της Κεδής, ο Ντεσπότς δεν θα έπαιρνε στην πρόεδρο της Κεδής, έχω την πληροφορία ότι πήρε στον ίδιο το Δήμαρχο. Δεν ξέρω. Αν δεν είναι, ας το διαψεύσουν. Αλλά να υπάρχει σε διάψευση και από την πλευρά του Δήμου και από την πλευρά της Μητρόπολης, αν είναι δυνατόν και αν θέλουν να το κάνουν βεβαίως. Η μία μου πληροφορία είναι αυτή. Η δεύτερη πληροφορία που έχω είναι ότι πληρώθηκε ο FY. Δεν ξέρω αν είναι προκαταβολή. Όχι, μου έρχονται ένα σωρό μηνύματα. Λένε και μου το έχουν πει και αλλιώς. Πάλι έπεσε το ακουστικό. Θανάση. Λοιπόν, βάλτε φουλ λίγο το βίντεο να μου κάνει το ακουστικό ο Θανάσης, γιατί έχω και τηλεφωνικές. Η πληροφορία λοιπόν είναι ότι πληρώθηκε. Δεν ξέρω, ας το διαψεύσουν ή ας το κάνουν. Οι ερωτήσεις είναι πολλές. Τα υπόλοιπα μέλη της ΚΕΔΗΣ γνώριζαν, όντως η κυρία Παλάζη δεν τους είπε ή δεν τους είπε ότι έκαναν συμφωνία για να μην υπάρχει χυδαίο περιεχόμενο στα τραγούδια. Είναι δυνατόν, γιατί όλη η κουλτούρα τέλος πάντων είναι. Τέλος πάντων, ας το δεχτώ αυτό. Τα μέλη που συμφώνησαν ομοφόνος πήραν τέτοια διαβεβαίωση. Τι, ο κύριος Δήμαρχος τελικά ήξερε, δεν ήξερε. Ήταν δίπλα. Ο κύριος Δήμαρχος ήταν δίπλα στην κυρία Παλάζη. Η κυρία Ιλανίδου λέει ότι δεν γνώριζε, παραπλανήθηκε από τους συνεργάτες του. Εγώ δεν το πιστεύω ότι ο κύριος Δήμαρχος μπορεί να παραπλανηθεί. Με ποια έννοια? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα ελέγχει όλα και το ξέρουμε ότι είναι τελειομανής μέχρι τελευταίας γραμμής. Τα ελέγχει όλα. Δηλαδή, νομίζω ότι πήρε διαβεβαίωση και μας λέει η κυρία Παλάζη ότι τον ανακοίνωσαν, εύλογο το ερώτημα της Βαΐας, τον ανακοίνωσαν και χωρίς να έχουν συμφωνήσει ούτε το οικονομικό, πόσα θα πάρει σε τελική του μορφή, έτσι είπε τουλάχιστον, ούτε να υπήρξε η τελική συμφωνία ότι δεν θα, όπως είχε γίνει πριν τα Χριστούγεννα, πολύ καιρό πιο πριν, ότι δεν θα έχει αυτό το είδος, δεν θα προσβάλλει κανέναν κτλ. Δεν είναι θέμα προσβολής, επαναλαμβάνω, είναι θέμα γενικότερης κουλτούρας. Και θα το ξαναπώ, αν ήθελαν, ας τον κρατούσανε, να το υποστηρίξουνε. Γιατί, δεν καταλαβαίνω. Κύριε Τερζή, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Ναύαλη. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Ναι. Κοιτάξτε, μετά τα Χριστούγεννα και τον Αρκούδο, θα πρέπει η μασκότ από εδώ και πέρα στις Σέρες να είναι η Στρουφοκάμηλος. Γιατί βλέπω ότι στρουφοκαμηλίζουν οι άρχοντες μας και οι υπεύθυνοι, οι οποίοι είναι σε θέσεις ευθύνης. Μόνο που θα πρέπει να μην βάλουν μόνο το κεφάλι τους μέσα, να σκάψουν πιο πολύ, να μπουν ολόκληροι μέσα για να κρύψουν όλα αυτά που προσπαθούν, προσβάλλοντας την νοημοσύνη μας, να μας πείσουν για τις επιλογές τους. Που γνωρίζανε πολύ καλά ποιος είναι ο καλλιτέχνης. Οι πρώτες αντιδράσεις υπήρξανε τα Χριστούγεννα στην Πολιτεία των Ευχών και μάλιστα τότε η κυρία Παλάζη είπε ότι θα γινότανε τελικά λογοκρισία. Είχαν λοιπόν καιρό, δύο μήνες μετά, να ψάξουν ποιος είναι αυτός ο καλλιτέχνης και όπως πολύ σωστά είπατε, να στηρίζαν την επιλογή τους μέχρι το τέλος. Δυστυχώς, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδικά εκεί που ήταν επώνυμα τα σχόλια, δηλαδή στο Facebook, όπου εκεί πέρα δεν είναι ένα ανώνυμο blog που γράφει ανώνυμα, υπήρχαν εκατοντάδες καταγγελτικά σχόλια ενάντια σε αυτή την επιλογή, να μην πω ενάντια στη Δημοτική Αρχή.
Αυτό ήταν λοιπόν που άρον-άρον ήταν που τους ανάγκασε να κάνουν στις 8 το βράδυ μια συνέντευξη τύπου για το μεγάλο αυτό σημαντικό γεγονός της ακύρωσης της συναυλίας. Δεν έφυγαν όμως ποτέ συνέντευξη τύπου η κυρία Παλάζη να μας πει για τον απολογισμό της πολιτείας των ευχών του 21. 14 μήνες το ζητάμε. Για τον απολογισμό του 22 που πέρασε ένας μήνας. Δεν μας έχει δώσει την έκθεση που έκανε η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικού Ελέγχου για τα πεπραγμένα της κερδής. Είναι, λέει, προσωπικά δεδομένα. Αλλά να σας πω, δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, αυτά τα έγραψα και στο δελτίο τύπου. Να κρατήσετε το απόσπασμα με την κυρία Ιελανίδο, η οποία η έμπειρη κοινία, κυρία Ιελανίδο, αυτοδιοικητικός, τι μας ομολόγησε, ότι ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή παίζουν μόλι τους μπάλα και βάζουν αυτό γκολ. Ότι εμείς δεν κάνουμε αντιπολίτευση για να μην τους στεναχωρέσουμε, να μην τους θίξουμε και να μην τους θυμώσουνε. Αυτά λοιπόν που λέμε όλα αυτά τα χρόνια και εσείς, και είναι γνωστά λοιπόν στις ΣΕΡΕΣ, ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, έρχεται η κυρία Ιελανίδου μεταξύ άλλων να το ομολογήσει δημόσια στους τηλεοπτικούς δέκτες και στο δικό σας τηλεοπτικό σταθμό. Ας ακούσουν λοιπόν οι ΣΕΡΕΣ αυτά που λέμε, γιατί δεν είμαστε και χθεσινοί πλέον. Αυτή ήταν η σημαντική παρέμβαση της κυρίας Ιελανίδου. Και όχι τόσο για τον FY και για το συγκρότημα. Ότι αντιπολίτευση δεν έκανε κανένας για να μην θυμώσουμε, για να μην στεναχωρέσουμε αυτή τη δημοτική αρχή. Και να ξέρετε ότι ο κύριος Δήμαρχος δεν είναι τελειομανής, είναι συγκεντρωτικός. Και σίγουρα ήξερε ποιον θα φέρνανε. Καλά τώρα κύριε Τερζή, συγγνώμη, όταν ξέρει, η λογικό είναι να ξέρουν ότι πηγαίνει, δεν ξέρω αν ήξερε, αν δεν ήξερε, μας το πει ο ίδιος. Πάντως, όταν πηγαίνει στη ΔΕΙΑΣ και παρουσιάζουν έργα, έχει και εκεί πρόεδρο. Γνωρίζει ο κύριος Δήμαρχος πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει με τα έργα, έτσι δεν είναι? Όταν πηγαίνει στον ΟΠΑΠΚΑ το ίδιο, όταν πηγαίνει στο θέατρο, στη συνεντεύξη τύπου και καλά κάνει και παρουσιάζουν τις εκδηλώσεις κτλ. Φαντάζομαι ότι πολύ καλά ξέρει το περιεχόμενο του θεάτρου. Ακριβώς. Δυστυχώς προσβάλλουν την ελληνοσύνη μας. Ήταν ένα λάθος. Πολύ σωστά το θέσατε. Ας υποστήριζαν την επιλογή τους ως το τέλος. Όμως είδανε την κατακραυγή τη δημόσια, την επώνυμη πλέον. Διότι ο κόσμος ξεσηκώθηκε. Ξεσηκώθηκε. Βέβαια, ο κόσμος πρέπει να ξεσηκωθεί και για πολλά άλλα θέματα. Δεν είναι λοιπόν μόνο FY, είναι πάρα πολλά. Ναι, γι' αυτό λέω, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι ίσονος, αλλά δείχνει κάτι. Όμως εδώ επώνυμα ήρθε και τοποθετήθηκε ο κόσμος. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκατοντάδες ήταν οι αναρτήσεις και τα σχόλια. Σε επίσημα λοιπόν Facebook και sites. Μάλιστα. Αυτό ίσως ήταν και όπως είπατε, αν εξακριβωθεί και η παρέμβαση του Αγίου. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Εγώ έχω αυτή άλλο. Την πληροφορία, την έχετε κι εσείς αυτή την πληροφορία. Ίσως λέω κι εγώ, ίσως. Αν επιβεβαιωθεί ή όχι. Θα μπορούσαν λοιπόν, σεμνά και ταπεινά, να κάνουν ένα δελτίο τύπου με δύο γραμμές και να αποφύγουν όλο αυτό που γίνεται τώρα που προσβάλλει την νοημοσύνη μας. Σας ευχαριστώ κύριε. Κρατάω λοιπόν αυτά τα δύο. Ένα, ότι μας προσβάλλουν, και ένα δεύτερον, την επίσημη δήλωση της κυρίας Ιελανίδου ότι δεν υπήρχε αντιπολίτευση για να μην τους θυμώσουμε και για να μην τους στεναχωρήσουμε. Ότι παίζουν μπάλα μόνοι. Σας ευχαριστώ κύριε Τερζή, σας ευχαριστώ πολύ. Μου είπατε η κυρία Ιελανίδου είναι στη τηλεφωνική γραμμή, δεν άκουσα καλά. Ωραία. Η κυρία Ιελανίδου επιθυμεί να παρέμεινε. Κυρία Ιελανίδου, καλησπέρα. Μ' ακούτε? Κυρία Ιελανίδου. Ναι, γεια σας. Συγγνώμη λίγο για την παρέμβαση. Παρακαλώ. Αυτό που είπε ο κύριος Τερζής. Ναι. Ναι, η αντιπολίτευση δεν είναι αυτή που πιθανόν θα έπρεπε να κάνουμε, αλλά εγώ ξέρω ότι σε κάθε θέμα που δημιουργείται παίρνουμε τηλέφωνο τον κύριο Δήμαρχο ή κάνουν κάποια παρέμβαση σε κάποιο δημόσιο, σε ένα κανάλι, στο Facebook κλπ. Μας ακούει, μας σέβεται, μας εκτιμάει και αλλάζει την άποψή του. Το συζητάει μαζί μας, μας καλεί κοντά του και όταν δει ότι η δικιά μας άποψη είναι πιο σωστή από τη δική του, είναι κάτι καλύτερο, το ακούει, το σέβεται και το αλλάζει. Κάτι που δυστυχώς με την προηγούμενη δημοτική αρχή όχι απλώς δεν μας άκουγε, όχι μας λιθοβολούσε, όχι, ήμασταν στο μισό μέτρο. Πιστεύω να μην ξαναζήσουμε και δεν θέλαμε να ξαναζήσουμε τέτοιες
τέτοια δημοτικά συμβούλια. Δεν τολμούσαμε να μιλήσουμε. Εγώ τους έλεγα λουλούδια να φυτέψουν, γιατί εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα λουλούδια, και με έλεγαν πού κρύβεις τόση κακία. Μπροστά στο Δημαρχείο, ψυχενώσου να βλέπεις το χώμα που τα έγινε τσιμέντο. Συγγνώμη, κυρία Ελανίδου, εσείς η ίδια η κυρία Ελανίδου, μ' ακούτε. Και με έλεγε ότι κρύβω κακία. Μ' ακούτε, κυρία Ελανίδου. Δεν τολμούσα να πω την πρότασή μου. Κυρία Ελανίδου, μ' ακούτε. Ακριβώς το αντίθετο. Συμβαίνει με αυτόν τον Δήμαρχο. Κυρία Ελανίδου, μ' ακούτε. Μ' ακούτε. Πολύ βαθιά, μιλάω στον αέρα. Ναι, μ' ακούτε. Αν ακούτε από την τηλεόραση, κλείστε την, γιατί δεν μπορείτε να ακούσετε. Δεν έχω τηλεόραση. Ωραία. Είμαι λοιπόν, δηλαδή το γεγονός ότι έχετε μία συνεργασία με την έννοια ότι σας ακούει, ναι, θα πρέπει να, σας, να μειώνει την αντιπολίτευσή σας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μα τη στιγμή που αλλάζει αυτό που του λέμε, όταν του πούμε κάτι και το σέβεται και το ακούει και το αλλάζει, τι να συνεχίσουμε να λέμε. Μάλιστα. Τι να συνεχίσουμε να λέμε. Άρα γίνεται πιο μπροστά, λέτε δηλαδή. Σε πάρα πολλά θέματα, ναι, σε πάρα πολλά θέματα έκανε αυτό που λέγαμε εμείς. Όπως... Και μέσα στην Οικονομική Επιτροπή με την Βαρβάρα και του Χρυσανθίδη που ήταν τότε, ναι, και μέσα και σε διάφορα θέματα. Και τώρα την κυρία Μπιτλιάνγκ όμως τη βλέπω ότι έχει αρχίσει να ανεβάζει τόνους. Δεν ξέρω τι, αν άρχισε, πού να άρχισε να ανεβάζει τον τόνο. Άρχισε να παρεμβαίνει περισσότερο, να ανεβάζει λίγο τους τόνους. Δεν ξέρω, εγώ δεν είδα κάτι διαφορετικό. Ίσα που ίσως στην οικονομική δεν, ήταν και το με τον COVID που δεν πηγαίνατε. Εγώ ξέρω ότι πάρα πολλά θέματα και άλλαξαν γνώμη και άκουγαν και σεβόταν. Εγώ τουλάχιστον στα δικά μας στις παράταξεις, στα συμβούλια που έχουμε, αυτό ήξερα. Πάρα πολλά θέματα ήταν διαφορετικά, άλλαζαν πάρα πολλά θέματα. Ναι, και πολλά την κυρία Βαβάρα, την κυρία Μητλιάγκα. Το γνωρίζω ότι πολλά θέματα τα οποία ήταν να έρθουν, βλέπανε οι δικοί σας που είναι και πιο έμπειρος, όπως για παράδειγμα ο κύριος Χρυσανθίδης, ότι υπήρχαν λάθη, υπήρχαν, ναι, πράγματα τα οποία δεν, ναι, μπορούσαν να ξαναπεράσουν και παρενέβαινε και τα άλλαζε πριν, ναι, έρθουν στην Οικονομική Επιτροπή. Δηλαδή αυτή τη συνεργασία εγώ δεν μπορώ να την εκτιμήσω. Ωραία. Δεν μπορώ να με το πω. Και όταν έλεγα βάλτε ένα λουλούδι και με πληθυσμολούσαν. Πώς να συγκρίνω δυο ανώμια πράγματα. Ωραία. Εντάξει. Εντάξει, σας ευχαριστώ, εντάξει, πολύ, ευχαριστώ κύριε Ελανίδου, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Αν βεβαίως θέλει κάποιος να παρέμει από τη Δημοτική Αρχή, η κυρία Παλάζη, οποιοδήποτε άλλος, για να πούν, να δώσουν κάποιες απαντήσεις στα θέματα που τέθηκαν, τα οποία θύχτηκαν, στα ερωτήματα τα οποία μπήκαν. Εμείς είμαστε εδώ. Αν δεν προλάβουμε τώρα, γιατί από ό,τι μου λένε οι συνάδελφοι, κλείνουμε. Και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων το βράδυ, πολύ ευχαρίστως να τα ακούσουμε. Και να επαναλάβω για ακόμη μια φορά ότι δεν είναι ούτε προσωπικό ούτε τίποτα άλλο. Ούτε είναι θέμα σημειωτηφίας όλο αυτό. Δεν είναι θέμα σημειωτηφίας. Εντάξει, το νομίζω ότι όλοι. Ζούμε σε μια κοινωνία, σε ένα περιβάλλον, ξέρουμε τι γίνεται, τι δεν γίνεται, ξέρουμε τι ακούν τα παιδιά, τι δεν ακούν. Άλλος συμφωνεί, άλλος δεν συμφωνεί, άλλος το παίρνει πιο χαλαρά. Αλλά είναι σημεία των καιρών και δεν είναι θέμα σεμνοτυφίας, να επαναλάβω. Μόνο θέμα σεμνοτυφίας δεν είναι. Θα το κλείσω εδώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Νομίζω ότι όλες οι δηλώσεις έπαιξαν κανονικά, κανονικότατα. Τα συμπεράσματα είναι του κόσμου φυσικά. Εγώ να σας ευχηθώ να έχετε κανένα καλό απόγευμα. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί Κερασία Κόκαλη με συνταγές. Και στις 9:20 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων θα είμαστε μαζί. Καλό σας απόγευμα.